για αυτά που έγιναν στα Μάλγαρα που σταμάτησαν τα λεωφορεία. Τραγικό. Κατεβασμένες οι μπάρες να μην έρθει ο κόσμος. Ο κόσμος, ο οποίος, το ξαναλέω, δεν είχε τίποτα, ούτε ιδιοτέλεια σε αυτό που έκανε, ούτε γραμμή πήρε από κανέναν κομματικό άρχοντα, ούτε εντολές εκτελούσε, ήθελε απλά, επειδή ένιωσε ότι τον προδίδουν όλοι αυτοί που μέχρι τώρα έκαναν κουμάντο στις τύχες της χώρας, αλλά και οι τωρινοί που πάνε να κάνουν, να εκχωρήσουν το όνομα, με σύνθετα, με αυτά, με φρουφρού, να όχι, να βόρεια, να νέα, να σούξου μούξου, να έτσι, να αλλιώς, ήθελε να είναι εκεί. Τους άλλους που σταματήσαν στο Καλοχώρι, από εδώ λέει και πέρα λέει με τα πόδια. Τι λέτε ρε σοβαρά μιλάτε. Μεγάλους ανθρώπους, σαν μέσα γέρι, παιδιά. Κατεβείτε λέει με τα πόδια. Λες και τους αφήσανε από την κάτω Τούμπα να πάνε στην Άνω Τούμπα. Από το Καλοχώρι λέει, παιδιά, τώρα πάρτε το με το πόδι για να πάτε λέει στο Λευκό Πύργο. Από το Καλοχώρι. Ας τους αφήνατε και στην τέτοια ρε παιδιά, στη Βέρεια. Ή ακόμα καλύτερα στα Γιάννενα, είναι πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή. Πολλοί κόσμος κατάλαβε πράγματα. Τώρα, όσοι, το ξαναλέω, θέλησαν αυτό το πράγμα όλο να το κοροϊδεύσουν, να το διαπομπεύσουν, γιατί είδα πραγματικά πράγματα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω άλλες εκφράσεις και άλλες λέξεις. Είδα δηλαδή καρναβάλια, λέει, και γραφικότητες, επειδή πήγαν οι άνθρωποι, τι, με τις παραδοσιακές στολές. Σας πείραξαν που πήγαν με τα άλογα οι Κρήτες. Σας πείραξαν που πήγαν κάποιοι με τη στολή των Μακεδονομάχων. Αυτό για σας είναι καρναβάλι. Καρναβάλια είστε εσείς που τα λέτε. Και ανιστόρητοι. Καρναβάλια, λέει. Λοιπόν, μην πιάσουμε τώρα για τον Δήμαρχο. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω τίποτα να πω. Απογοήτευση μεγάλη. Δεν τον ψήφισα βέβαια ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι πολύ κρίμα, κύριε Δήμαρχε, να λέτε τέτοιες κουβέντες. Σε αυτή εδώ την πόλη. Δεν σας ζήτησε κανένας ούτε να βγάλετε εθνικές κορώνες ούτε τίποτα. Τουλάχιστον να σεβαστείτε τον κόσμο που ζει σε αυτή την πόλη και την ιστορία του. Την ιστορία αυτών και των παππούδων τους. Θα έπρεπε να σεβαστείτε, αλλά πραγματικά τι περιμένεις. Έχεις δείξει και άλλες φορές τα πιστεύω σου. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Σάβα, το είπα και χθες, που έσπευσε να μας πει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν θέλουμε καν να μας λες εσύ τι είναι η Μακεδονία. Περιμέναμε όταν φώναζαν βούλγαροι οι δικοί σου οι οπαδοί να μπεις μέσα και εκεί να δείξεις το πόσο πιστεύεις ότι είναι Ελλάδα η Μακεδονία. Εκεί σε θέλω, μάστορα. Εκεί σε θέλω. Κλείνω το θέμα του σελαντηρίου. Δεν είπα καθόλου χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια εμπειρίας προσφοράς με Huawei κινητά αυτή την εποχή. Και το P9 και το P10 Lite και η σειρά Mate και Y, εξαιρετικά. Όσοι πήρατε Huawei κινητό καταλαβαίνετε τι σας λέω. Με σχεδόν με μισά λεφτά αντίστοιχη μάρκα θα έπρεπε να πληρώσετε διπλάσια λεφτά. Έχει όλες, πολλές και δυνατότητες και πολλά πράγματα πάνω το κινητό Huawei στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά όλα στα όρθια με την περίφημη σκεπαστή, την Σαλονικιά, πεντανόστιμος χειροποίητος γύρος με δύο αφράτες γίγας πίτες να σκεπάζετε, να αναπαύετε σε ένα στρώμα φτιαγμένο από μίξ τυριών, ξεροψημένα μπέικον, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδια και στην Κωνσταντινούπολη 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Θα δώσουμε σήμερα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο και το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Μαζί θα δώσουμε σήμερα, δηλαδή μετά τις 8.30 που θα ανοίξουμε τις γραμμές, όπως κάναμε χθες που δώσαμε ένα υπέροχο διήμερο στις Θερμές και το κέρδισε ένας φίλος μας, θα δώσουμε και σήμερα. Θέλουμε και ψεχνόμαστε όσο μπορούμε να δώσουμε δώρα σε εσάς, να δώσουμε την ευκαιρία. Λοιπόν, ξέρεις, λέει, τους πείραξε περισσότερο ότι κατέβηκαν 500.000 και είδαν ότι δεν κοιμούνται όπως πίστευαν. Αυτό τους τρόμαξε, Κωστή μου. Έχεις δίκιο, Μανώλη. Αυτό ακριβώς έλεγα και χθες. Πιο πολύ αυτό ήταν. Περίμεναν, εντάξει μωρέ, ο κόσμος τώρα έχει μπει σε μια... Έχει φοβηθεί τόσο πολύ με τις τρόικες, τα μνημόνια, του έχουμε γαμπίμπι τόσο πολύ την ψυχολογία. Σιγά μη βγει στους δρόμους. Περίμεναν ένα φιάσκο. Και περίμεναν να πατήσουν πάνω εκεί να πάνε 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 γραφικά άτομα, σου λέει, θα είναι. Θα πούμε ότι προέρχονται από συγκεκριμένο χώρο. Εκτός και αν θέλουν να μας πούν ότι όλοι αυτοί 500.000 ήταν όλοι χρυσαυγίτες, έτσι. Δηλαδή αυτό θέλω να ακούσω μόνο. Περίμεναν λοιπόν να πάνε
δεκανοματέοι και μετά να λιδωρήσουν το γεγονός, να απαξιώσουν όλη τη διαδικασία. Δεν περίμεναν τέτοια κουβέντα. Τώρα όσοι προσπαθούν αυτό το πράγμα να το σφετηριστούν ο καθένας με τον τρόπο του, επίσης είναι λάθος. Ο κόσμος δεν πήγε εκεί να υποστηρίξει κανένα κόμμα. Δεν κρατούσε καμία σημαία κόμματος. Κρατούσε την ελληνική σημαία. Απλά, καθαρά και όμορφα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε στα δικά μας. Είπαμε για τον απόϊχο, τον τεράστιο απόϊχο του μεγαλειώδου συλλαλητηρίου. Θα γίνει και στην Αθήνα, νομίζω 4 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μακάρι να έχει και εκεί την ίδια επιτυχία. Όσοι νομίζουν κάτω, λέω, ότι είναι ένα θέμα που αφορά μόνο εδώ στον τόπο μας, επειδή είμαστε δίπλα, κάνουν τεράστιο λάθος. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στην κουζίνα, έχουν σπάσει σωλήνες και μπαίνουν νερά, δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ κάθεσαι στο σαλόνι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ είμαι στο σαλόνι. Μια χαρά είναι το σαλόνι. Δίπλα είναι, Χρήστο. Σου λέει η κουζίνα ο άλλος. Και τι μας νοιάζει εμάς? Μια χαρά. Οκ, εκεί είναι το θέμα. Αν θα έρθει και σε σένα το πρόβλημα που νομίζω ότι δεν σε αφορά. Θα έρθει και σε σένα. Σε αφορά και σε παραφορά. Πάω στα δικά μας. Νίκη στο βόλεϊ. Αέρα πέρασε η ομάδα από τον Μπαμποχαϊκό. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα την φωτογραφία με τα παιδιά από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Κορινθίας. Παντού έχει παοξάκια και στην Πάτρα που γίναν διάφορα εκεί με τους γάβρους. Είναι πολύ δυνατή η πίστη που έχουν στην ομάδα. Είναι άσβεστη η φλόγα που έχουν. Πιστέψτε με, επειδή έχω επισκεφτεί εκείνα τα μέρη, αφού ο μπαμπάς προέρχεται από την Αργολίδα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη τρέλα υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, πόσο μεγάλη και άσβεστη είναι η επιθυμία να βρίσκονται συνέχεια κοντά στην ομάδα, και ας είναι 600, 700, 800 χιλιόμετρα. Ξέρω ότι παιδιά από την Πάτρα έφυγαν πρωί, ήρθαν, είδαν την ομάδα και γύρισαν ξημερώματα λίγο πριν φύγουν για τη δουλειά τους. Κάτι Πέμπτες, κάτι Τετάρτες, κάτι Κυριακές βράδυ, μόνο και μόνο για να πάρουν μυρωδιά από τούμπα, για να νιώσουν αυτή τη μαγεία, την άβρα του ναού, να δουν την ομάδα από κοντά και να ταξιδεύουν όλη νύχτα και να πηγαίνουν ψόφιοι την άλλη μέρα στη δουλειά. Ξέρω για ονομαστικά. Ονομαστικά να σας πω. Πρώτος και καλύτερος ο φίλος μας ο Νίκος ο Παπαδόπουλος με το φαρμακείο. Και όλα τα παιδιά στο σύνδεσμο. Μιλάω για την Πάτρα κυρίως, γιατί γνωρίζω, εκεί ζει ο αδερφός μου και γνωρίζω τα παιδιά. Αλλά τώρα είδα τα παιδιά στην Κορινθία, παντού στα νησιά. Είδαμε τι υποδοχή επιφύλαξαν τα παιδιά στην Κέρκυρα. Στην ομάδα, στον κόσμο που ταξίδεψε εκεί, παντού σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ΠΑΟΚ. Ναι, εδώ είναι ο πυρήνας, αλλά θέλετε να πούμε για το εξωτερικό? Δεν υπάρχει πιο ζωντανό κύτταρο. Δεν υπάρχει πιο ζωντανός, πιο ενεργός, πιο τρελαμένος λαός απανταχού. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού τόσος και τρελαμένος λαός όσο είναι αυτός του ΠΑΟΚ. Στη Γερμανία θέλετε? Που ξέρω τα παιδιά εκεί στο Ανόβερο, στη Στουτγκάρδη, στο Λούτεσάιτ, στην Ιρεβέργη, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Τι θέλετε, στη Σουηδία, στην Αγγλία, στην Αμερική, ο σύνδεσμος Νέας Υόρκης? Τα παιδιά μέχρι και στο Ντουμπάι έχουμε. Μέχρι και στους Άραβες μέσα. Παντού. Παντού. Ποιος το διοργανώνει στην Αθήνα, Κωστή, το συλλαλητήριο, μου λέει ο Χρήστος. Μήπως έχει αποτυχία εκεί και δεν το δείχνουν όλα τα βρωμοκάναλα? Δεν ξέρω. Εδώ πάντως έγραψε, Χρήστο μου, ό,τι και να γίνει στην Αθήνα θα είναι το κρίμα στο λαιμό τους. Αν πάνε να κάνουν συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και είναι 10 άνθρωποι, τότε θα μου μπουν και άλλες σκέψεις πονηρές. Εδώ ο λαός μίλησε, φίλε. Αυτό έγραψε και δεν ξεγράφει. Και θλίβομαι, πραγματικά λυπάμαι. Αισθάνομαι προδομένος που διαβάζω αμηχανία, λέει, στο μάξι μου. Αμηχανία, γιατί βρε? Αντί να πεις ορίστε, μίλησε ο κόσμος, μου δίνει την κατεύθυνση. Πάρε αυτή την ενέργεια του λαού και πήγε να διαπραγματευτείς. Όχι με τσακισμένη τη μεσούλα σου. Όχι αδύναμος ο σφιοκάμπτης. Όχι yes man. Όχι ναι σε όλα. Αυτό σου λέει ο κόσμος. Μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό? Πήγαινε, πάρε το βιντεάκι και πήγαινε εκεί. Ποιος είναι αυτός
Ο απίθανος, ο Νίμιτς που τους λέει Μακεδόνες στη συνεντεύξη του, αυτόν βάλαν διαπραγματευτή ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Έβαλε τον Ηρώδη να πούμε υπεύθυνο παιδικού σταθμού. Τον έβαλε να φυλάξει τα παιδάκια τον Ηρώδη. Φίλε, θα λείψω για κανένα μισάωρο. Έχει κάτι μαχαίρια εκεί να κόψουμε να πούμε κάτι καρπούζια μετά. Φύλαξε λίγο τα μωρά και φεύγεις. Αυτό έχει γίνει εδώ πέρα τώρα. Πάμε και στα δικά μας, τα πιο πεζά. Αφού ήθελα να τα πω αυτά. Βάζω κουιζάκι από τώρα μέχρι και τις 9. Τι κάνει ο Φορτούνης πριν να πιει τον καφέ του καθημερινά? Κουιζ. Κουιζάκι! 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 Τηλεφωνικά. Τι κάνει ο Φορτούνης πριν πιει τον καφέ του κάθε μέρα? Μπορεί και κάθε ώρα, μπορεί ανά δύο ώρες, μπορεί δεν ξέρω, σαν το σιρόπι ρε παιδί μου. Ήσατε εσπνεώμενα αυτά τις μάσκες, τα αυτά τα μάθαμε και αυτά τώρα με τα μωρά. Χαμός γίνεται με τις ιώσεις. Όσοι έχετε ιό στο σπίτι και κόρη, χαμός, ποτ πουρί. Τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Αρρωσταίνει το ένα, κολλάει το άλλο. Πάει στο παιδικό για λίγο, κολλάει τους υπόλοιπους, τον κολλάνε αυτοί. Φεύγει, πάει στο σχολείο, το μεγάλο το παιδί έρχεται, ξανά κολλάει. Κολλάει εμάς, το κολλάμε εμείς αυτό. Γίνεται ένα ποτ πουρί, δηλαδή. Ναι, ναι, στην αρχή μας είπαν ότι θα κολλήσουμε μόνο τα παιδιά, αλλά μετά, ναι, μετά κολλήσαμε κι εμείς και μετά μας είπαν ότι ναι κτλ. Βέβαια, γασαντερίτη τα παιδιά, 3 κιλάκια άκοπα. Έτσι, χαλαρά. Ούτε γυμναστήρια, ούτε δίαιτες, ούτε τίποτα. Αδειάζει ολόκληρο, βέβαια είναι υγρά, χαίρεσαι προς το παρόν και μετά τα ξαναπαίρνει βουρ, μέσα σε λίγο διάστημα. Έλεγα λοιπόν ότι συγκίνησε με την ανάρτησή του ο φίλος μας ο Βαρέλα. Ένας παίχτης που πέρσι ήταν αλλού για αλλού. Απογοητευτήκαμε όλοι μας. Τον περιμέναμε καρτερικά, Ιώβ, μεγάλωσαν τα μουσια μας σαν του καθηγητή, σαν του μαέστρου, να πούμε το μια φορά και έναν καιρό ήταν άνθρωπος που έβγαζε διάφορα, να πούμε ψαλίδια, μαχαίρια, σκρίνια, μπαολοντίβανα από το μουσι του, μεγάλωσαν τα μουσια μας να τον περιμένουμε πέρσι γιατί μας έκανε ματσακονιές εκεί ο Ρουμάνος, πώς το λένε, ο Μπεκάλι, πώς το, αυτό το περίεργο, τον περιμέναμε τον Βαρέλα και όταν τελικά ήρθε ο Βαρέλα είδαμε ότι είναι ένας παίκτης που δεν ξέρουμε τι προσέφερε πριν έρθει σε εμάς, γιατί πάντα λέω το παράδειγμα με τη σχέση. Ωραία περνούσε ένας φίλος με τη συγκεκριμένη κοπελιά, κούκλα, όμορφη αυτά, με τη δουλειά της, με το χιούμορ της αυτά, τα λοιπά, έξω κυρία στο κρεβάτι τίγρης ή οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας τέλος πάντων, ναι, αλλά όταν ήρθε σε εμάς, χώρισε από αυτόν, εμάς δεν μας έδειξε κάτι. Και μπορείς θεάω να ήταν καλός, εδώ όμως που ήρθε πέρσι, κοιτιόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε αυτός θα είναι η κολόνα στην άμυνα. Προφανώς, επειδή πρώτοι οι ποδοσφαιριστές καταλαβαίνουν, το έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, εσύ που οδηγάς νταλίκα, αν είσαι υποτονικός και αλλάζεις λωρίδα και κοιμάσαι και δεν προσέχεις, το καταλαβαίνεις πρώτος ότι δεν την πας καλά την νταλίκα σου. Εσύ που ζυμώνεις τα ψωμιά, άμα βάλεις περισσότερο μπροζίμι ή τα κάψεις, το καταλαβαίνεις, δεν περιμένεις να έρθει ο πελάτης να σου πει φίλος. Με αυτό εδώ πέρα κάνω λιθοβολισμό με αυτό το ψωμάκι. Φέρε και κομπρεσέρ για να το κόψω, δεν γίνεται. Το καταλαβαίνει ο καθένας στη δουλειά που κάνει. Αν αποδίδει όχι, πρέπει, λογικά έτσι πρέπει να είναι, ο καθένας να καταλαβαίνει. Αν έρθω μια μέρα και δεν κάνω καλή εκπομπή και είμαι υποτονικός ή κάνω σαρδάμ ή μπερδεύομαι ή πω κάτι λάθος κτλ. Πρώτος δεν περιμένω να μου το πει κάποιος άλλος. Αρκεί βέβαια να έχεις ένα κριτήριο, έτσι να μην νομίζω ότι είσαι πάντα ημίθεος, ότι εγώ είμαι ο κορυφαιότερος φούρναρης και τι έγινε που ξεροψήθηκα λίγο παραπάνω. Εντάξει, μωρέ, ας πάρεις σφυρί και καλέμι να φτιάξεις σε κανένα γαλματάκι ο άλλος από το ψωμάκι. Λέω τώρα τυχαία για τους αρτοποιούς. Ο καθένας στο είδος, το έκαστος εφού ετάχθη. Και ο παίκτης λοιπόν, αν δεν είναι κανένα ψώνιο, να νομίζει ότι εγώ είμαι και μετά από μένα το χάος, οι άλλοι είναι πράσινα δαμάσκαινα και ψηλές ελιές, καταλαβαίνει πρώτος αν αποδίδει ή όχι, αν είναι αυτός που πρέπει. Συν το ότι φτάνουν στα αυτιά του τα σχόλια του κόσμου, των δημοσιογράφων, των ραδιοφωνικών παραγωγών, που όταν τα σχόλια είναι καλόπιστη η κριτική, πρέπει να τον απασχολεί. Όταν υπάρχει μόνιμα αρνητισμός, θα πρέπει, όπως τα ακούει, μπενάκης γιανάκης, γιατί δεν ακούσει ποτέ τον καλό λόγο. Όπως λοιπόν πέρσι τον περάσαμε αρκετές φορές πριν ο Κορδέλα τον Βαρέλα γιατί την έβρισκε με τον Μπούτη και ήταν πηγή κινδύνων, έτσι από φέτος το καλοκαίρι και μετά είναι αυτός που θέλουμε να βλέπουμε. Αλάνθαστος, ψύχρεμος,
άλλαξε το σώμα του, μόνος του το είπε. Κάθισα και δούλεψα, έχασα κιλά. Γιατί άκουγα ότι θα είμαι, λέει, τρίτη και τέταρτη επιλογή. Να ο Σαμπράνο θα παίζει, να ο Κρέσπο θα παίζει, να ο Μαλεζάς θα παίζει. Και ήμουνα ξαφνικά σε μια κατάσταση που έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω. Το είπε μόνος του. Δούλεψα σαν σκυλί, έχασα τα κιλά, κέρδισε ταχύτητα, κέρδισε τα βήματά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι η στιγμή προχθές στο μάτς με τον Απόλλωνα είναι κορυφαία στιγμή για αυτόν. Γι' αυτό και το κατάλαβε και ο ίδιος και ευχαρίστησε τον κόσμο μέσα από το ποστάρισμα, μέσα από το διαδίκτυο πλέον. Έτσι γίνεται η ιστορία, οκ. Okay. Όπως καταλαβαίνετε, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά μέσα στο ποδόσφαιρο, έχει μπει για τα καλά μέσα στην επαφή που έχει κάποιος ποδοσφαιριστής με τον κόσμο, με τους φαν του, με τους οπαδούς, με το σύστημα γενικότερα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, θεωρείται. Στη φάση εκείνη λοιπόν κάνει ένα λάθος στο 56. Του φεύγει η μπάλα, πάει στον Αδάλες που κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ και η μπάλα του φεύγει, ρε παιδί μου. Τι να κάνει, λάθος. Φεύγει η μπάλα και ευτυχώς πηγαίνει το δοκάρι. Πάρα πολύ δυνατό σουτ. Νομίζω ότι ήταν ο Αδάλες, αν δεν κάνω λάθος, το λεπτό το θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα. Και εκεί αυθόρμητα πάλι, γιατί αυτά είναι τα πιο ωραία, δεν υπήρξε καμιά συνεννόηση. Ξέρετε, παιδιά, άμα κάνει ένα λάθος ο Βαρέλα, όλοι μαζί θα χειροκροτήσουμε. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν αυθόρμητα. Όπως και τον Πινελίκη στο παίχτη. Όπως και τον Πινελίκη και η δυσφορία. Αισθάνθηκε λοιπόν ο κόσμος έτσι απλά την ανάγκη να τον καταχειροκροτήσει. Σε μια φάση μέσα στο παιχνίδι. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Καλά είναι τα συμβόλαια, καλά είναι τα πριμ. Καλό είναι το μπράβο του προπονητή, αλλά ο απλός κόσμος που θα σε χειροκροτήσει εκείνη τη στιγμή, στο λάθος σου επάνω, είναι η μεγαλύτερη ντόπα. Είναι η μεγαλύτερη ένεση ηθικού. Η μεγαλύτερη επιβράβευση. Γι' αυτό και έβαλε το ποστάρισμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη μετά το λάθος μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη μετά το λάθος μου. Εντυπωσιακό. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Του έκανε εντύπωση του ανθρώπου. Σου λέει, κάνω την γκέλα. Κάνω την γκέλα και παρόλα αυτά ακούω το χειροκρότημα. Έτσι πρέπει. Αύριο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αύριο το βράδυ έρχεται μια ομάδα καθόλου εύκολη. Τα μάτς κυπέλου έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Ένα πράγμα πρέπει να είναι κοινό. Ένα πρέπει να είναι το κοινό. Το κοινό πρέπει να είναι η απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, σαν να παίζουμε τα τελευταία μάτς για το πρωτάθλημα. Όπως παίζουμε, με την ίδια ορμή, με το ίδιο πάθος, με την ίδια συγκέντρωση από όλους. Με την ίδια σπίθα στα μάτια από όλους, από τον Μπασχαλάκη μέχρι αυτό που θα μπει αλλαγή. Όλοι τους. Θα πρέπει αύριο, αν είναι δυνατόν, από αύριο να πάρουμε την πρόκριση. Βλέπετε πώς σκοτώνονται οι άλλοι μεταξύ τους. Βγαίνει η ΑΕΚ και λέει με τα ψεύτικα πέναλτι του Ολυμπιακού. Είδατε, λέει, η κλάψα έχει αποτέλεσμα, λέει η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Επειδή κλάψε ο Κυρσάβας, ορίστε, λέει, πήρατε ένα πέναλτι μου Σαντένιο. Βουτάει μετά από ένα τέταρτο ο Φουρτούνης, που ξαναλέω, βάζω quiz, τι κάνει κάθε μέρα πριν πιει τον καφέ του ο Φουρτούνης. Στο καπάκι βγαίνει ο Ολυμπιακός και λέει, μιλάει η ΑΕΚ, λέει, που είναι η Μάρθα Βούρτση του ποδοσφαίρου για τα ψεύτικα πέναλτι αυτά κτλ. Άσου μεταξύ τους, έτσι. Έχουν και οι δύο ψεύτικα πέναλτι πάρει φέτος. Και η ΑΕΚ στο Περιστέρι, έξω από την περιοχή, στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, όχι με την Λαμία νομίζω, με τη Λαμία. Και ο Ολυμπιακός προχθές και με τον Πανιόνιο έχουνε. Ένα από αυτά τα σφυρίγματα, αν παίρναμε εμείς, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε ένα τέτοιο σφύριγμα σαν αυτό προχθές, θα χαλούσε ο τόπος. Εδώ έφαγε ο κλωτσιά ο Μακ μες στην περιοχή και συζητούσαν 4 μερόνυχτα αν είναι πέναλτι δεν είναι οι φωστήρες. Για ένα ξεκάθαρο, για ένα πεντακάθαρο πέναλτι, για μια ανατροπή που δεν χρειάζεται να τη δεις δεύτερη φορά. Όχι τον βρήκε χαμηλά, όχι τον βρήκε στο πόδι ψηλά, όχι έπεσε έτσι, όχι έπεσε αλλιώς. Φανταστείτε λοιπόν, αφήστε τους να τρώγονται, αυτό είναι το συμπέρασμα.
Ένας από τους δύο θα βγει από τη μέση. Εμείς θα κάνουμε όμως αύριο το καθήκον μας. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο αύριο. Είναι αργά το μάτς. Ναι, μπορεί να έχει ψύχρα, αλλά δεν μας ζήσαμε ποτέ. Να είμαστε εκεί, να στηρίξουμε την ομάδα και να φτάσουμε σε μια νίκη που μπορεί να είναι και νίκη πρόκριση αύριο, αν είμαστε αυτοί που πρέπει. Προσοχή στην άμυνα, γιατί ξέρετε πώς μετράνε τα γκολ στο κύπελο. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο Ατρόμητος σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα ο Ατρόμητος. Περιμένω τα ίδια σχόλια που ακούσαμε για τους παίκτες της Κέρκυρας που αποφάσισαν να εκτίσουν την ποινή τους, να τα ακούσουμε για την Ξάνθη που πήγε με μείον 6 παίκτες να παίξει στο Καραϊσκάκης. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την Ξάνθη για τη διαιτησία που βγήκαν σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είδαμε καμία ανακοίνωση, τίποτα. Δηλαδή, έχουμε τέτοιες απορίες, ρε παιδί μου. Έχουμε τέτοιες απορίες. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να δώσουμε τη δυνατότητα και σε εσάς να μιλήσετε. Και υπενθυμίζουμε τα δύο κρεοπολία μας που σήμερα θα δώσουμε δύο σακούλες κρέατα. Το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο, καταπληκτικά εδέσματα στη Μενελάου 29. Και το κρεοπολείο μας στη Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπανδρέου 125. Στη Νεάπολη το κρεοπολείο Άγγελος, κοτονοστιμιές, κρεατογεύσεις Άγγελος. Τα δύο παιδιά εκεί και ο Κωνσταντίνος και ο Πασχάλης που κάνουν υπέροχα πράγματα και συνεχίζουν την παράδοση του μπαμπά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε! Ανοιχτές γραμμές, 2310-287-888. Παράλληλα με αυτό που θέλετε να μας πείτε, όπως κάναμε και εχθές, χωρίς να μπαίνετε στη διαδικασία του μηνύματος, στα μηνύματα, μα θέλετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μας λέτε την καλημέρα σας, τον γλυκόλογο, τον πινελικόλογο, την παραγγελιά σας, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά οι διαγωνισμοί θα γίνονται και σήμερα με το τηλέφωνο. Εσείς μας λέτε, αν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία για τα κρέατα ενός μήνα. Δύο τέτοιες σακούλες από το κροπολείο Μιχάλης και το κροπολείο Άγγελος θα κληρώσουμε σήμερα. Και στο τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε ένα τυχερό όπως κάναμε χθες με τις θερμές. 2310-287-888, καλημέρα σας! Πάμε να δούμε! Έλα, καλημέρα. Όχι το παιδί! Καλώς τον! Θωμάς Κατερίνη. Γεια σου ρε Θωμά! Τενεκεδένιο! Πόσο ήθος φίλε! Πόσο ήθος Τενεκεδένιο! Για πες! Κωστή, καταρχήν, να ευχαριστήσω τα κρέατα του Μιχάλη από το κρεοπολείο. Α, πήγες! Τέλεια! Πήγαμε, ναι, τα πήραμε, φανταστικά. Πολύ χαίρομαι. Συγκρέψη άψογη, μπράβο στο Μιχάλη. Έτσι. Να λέτε την καλή κουβέντα στους χορηγούς. Πραγματικά, δίνουν... ναι. Και τα τιμήσαμε, βέβαια. Βέβαια. Όλα υπέροχα. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Κληρώθηκες τελευταία εβδομάδα ή πιο πριν? Ήτανε την Πέμπτη που μας πέρασε. Που μάλιστα. Κάναμε το παιχνίδι. Α, μάλιστα. Με την αντίστροφη. Μάλιστα. Ναι, την αντίστροφη μέρα. Πολύ χαίρομαι. Ωραία. Άντε, καλοφάγωτα. Για την ομάδα μας να πούμε δύο λογάκια και κλείνουμε, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ κόσμο και χθες δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή καθόλου πραγματικά. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε, φτύστε μας! Φτού. Αύριο η ομάδα μας πρέπει να κατεβεί, μπορεί να είναι η ώρα διαφορετική, να έχει το κρύο, έτσι, μάσαμε. Να κατεβεί μάσαμε. Και να το τελειώσουμε στο πρώτο τέταρτο. Εντάξει, ας μην και στο πρώτο τέταρτο να μην είναι, είναι πονηρά τα μάτς του κυπέλου. Μην πάμε χαλαροί ότι ναι, το στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, στόχος μας είναι το double. Έτσι, να προσπίσουμε τα κεκτημένα μας. Έτσι. Τώρα, σ' αφήνω, κάνε το πρόγραμμά σου, κάνε μας να χαμογελάμε τα πρωινά, σ' αγαπάμε, σε κοιμάμε, να το ξέρεις αυτό πάντα, Κωστή. Αφίδρομο. Έτσι. Να μπω στην κλήρωση τώρα, πώς θα βάλω νούμερο. Α, δώσε μου λίγο όνομα και το τηλέφωνο στα τρία τελευταία ψηφία. Θωμάς. Ναι. 763. Έγινε Θωμά! Σε χαιρετώ! Να σε καλά, φιλιά στην Πιερία! Φιλιά στην Πιερία! Φιλιά, να σε γερός! Πάμε παρακάτω! Μην παίρνετε 23! 2310-287-888! Εννοείται ότι συνεχίζετε το ποιος αυτός 1-0! Και όποιος καταφέρει να μας ξεγελάσει, γιατί βλέπω ότι περιμένετε! Στη γωνία, πουλάκια μου, και καλά κάνετε! Έχει πακέτο δώρων! Και τριήμερο στις θερμές, και κρασιά αμπελόες, και τραπέζια στη Λαδόκολα, και τραπέζια όλα στα όρθια, και κρέατα, και εισιτήρια, και κασκόλ, και φανέλες, και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι δύο που τα κατάφεραν πήρανε οριμαχδό δώρον. Πακέτο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Εγώ μιλάω. Πάρα πολύ χαίρομαι που πήρατε στην εκπομπή μας. Εσείς μιλάτε. Εγώ μιλάω. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα. Καλό στο παιδί, good the boy.
Που λένε και εμείς του Κέμπριτζ που είμαστε. Οι του Μίτσικαν τα λένε αλλιώς. Για πες. Λοιπόν, Κωστάκη μου, ένα όχι παράπονο, αλλά θα διακρίνω, ας πούμε, διακρίνω μάλλον. Έτυχε κατά λάθος να πάρω σε μια άλλη εκπομπή σε ένα άλλο ραδιόφωνο, αγαπητέ Κώστα, μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Τότε που ήταν οι καιροί, ξέρεις, πολύ, πολύ χαλυπή. Πολύ δύσκολη. Για τις ομάδες μας. Να φύγει ο Λουτσέσκου, να μην, τώρα να το διαλύσουν, η ομάδα παραπέει. Ναι. Και ένα άνω κάτω χάλι. Και πήρα και εγώ, επειδή άκουγα πολλά πράγματα, και είπα σε ένα συνάδελφό σου, από εδώ και πέρα λέω πάω θα κάνει 10 νίκες. Και μου λέει ξεσκεπάς, το σκημάσαι. Μάλιστα. Του λέω, βιάστηκε να πεις μια κουβέντα, του λέω, και θα σε ξαναπάρω λέω, μετά από δύο μήνες τηλέφωνο. Τον πήρες να του πεις σκεπάσου τώρα, για να μην κρυώσουν τα μπουτάκια σου. Όχι, δεν θα το κάνω αυτή τη χάρη, φίλε. Ναι, μπράβο. Γιατί μπράβο, δεν έγινε σύντομα. Είμαστε Κωνσταντίνε, μέσα στη Φιωρεντίνα, τα σου είπα, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει 0-3 και στο 17 ήμασταν 0-2 και κόντεψε με το δοκάρα γίνει 0-3 στο 20. Το θυμάται ο Γιωργάκης ο Βένης όταν έπαιζαμε στη Δυναμό Ζάγκρεπ με Ζαγκαρσία και τα άλλα τα παλικάρια και του λέω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα 0-3. Με τα κασκόλ, τα full face, πώς δεν το θυμόμαστε. Μπράβο. Και έμεινε ξερός ο άνθρωπος την άλλη μέρα και με έψαχνε στο τηλέφωνο να με βρει. Λοιπόν, και είναι κάποια πράγματα, Κώστα, θα το καταλάβουν οι παραγωγοί από τα ραδιόφωνα, ότι κάποιοι άνθρωποι βλέπουν κάποια πράγματα που οι ορισμένοι ή δεν θέλουν να τα δουν ή δεν μπορούν να τα δουν. Δεν είναι κακό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι κακό. Μοσχοβίτη μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το εξής. Ότι δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι πίσω το μικρόφωνο ντε και καλά τα ξέρει όλα ή ντε και καλά πρέπει να είναι ο παντογνώστης και ότι αυτός που ακούει πρέπει να είναι λιγότερο έξυπνος ή λιγότερο γνώστης. Ναι. Δεν σημαίνει, δεν είναι αυτό, δεν είναι απαραίτητο. Σε κάποια πράγματα ναι, αλλά δεν πρέπει να θεωρεί αυτός που κάθεται πίσω το μικρόφωνο ότι εγώ είμαι ο μαμάω και δέρνω. Λάθος. Εγώ πήρα εισέπασε μία έπαρση και είπα το εξής απλό μέσα μου. Το καταθέτω τώρα Κωστάκη, γιατί θα τον πάρω, θα έρθει η ώρα. Θα τον πάρω τηλέφωνο, ακόμα όχι. Θα του πω άλλα πράγματα. Να σου πω όμως το εξής, τι είδα εγώ και δεν το βλέπε κανένας. Η ομάδα. Ακόμα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, τουλάχιστον δεν ήταν χειρότερο. Σε όλα τα παιχνίδια ήταν καλύτερος. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα. Δεν ήταν η Μπαρτσελόνα. Ναι. Μα Κώστα, σε όλα τα παιχνίδια ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο. Λέω, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να πηγαίνει έτσι και κάποια στιγμή να μην της έρθουν και τα αποτελέσματα. Ναι. Έπρεπε όμως και να βελτιώσει και να αλλάξει πράγματα που το έκανε. Βεβαίως. Έτσι. Μα Κωνσταντίνε μου, παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, το τονίζω, σε όλα τα παιχνίδια ήταν τουλάχιστον καλύτερος από τον αντίπαλο. Ναι. Μα σε όλα. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ένα-ένα να τα δεις. Αυτό δεν μπορεί. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή και στα μάτς και με τον Γαύρο και με την ΑΕΚ δεν ήταν ανώτεροι αντίπαλοι μας, αλλά εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν. Πληρώσαμε την αδράνεια στην άμυνα με δύο λάθη και χάσαμε τα παιχνίδια. Μιλάω για αυτά τα δύο παιχνίδια, έτσι. Έτσι. Και πάρε και μέσα από τα προηγούμενα παιχνίδια που χάσαμε. Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτοί γνωρίζουν γιατί. Λοιπόν, θέλουμε με την πρώτη ευκαιρία να υποβαθμίζουν κάποιους ακροατές, να υποβαθμίζουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μια πείρα, ρε αδερφέ. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή σε ρόλο. Έτσι, μια πείρα. Δεν το επιτρέπω αυτό στην εκπομπή, το ξέρεις γιατί είσαι χρόνια ακροατής. Ακόμα και αν πει τη μεγαλύτερη μπαρούφα ο άλλος, δεν επιτρέπω να λιδωρεί ακροατή στον ακροατή. Τι σχέση έχουν αυτοί. Και δεν το λέω για κολακία, το λέω και το πιστεύω με ανθρώπους σαν του χαρακτήρα. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο. Το πιο εύκολο είναι να σας βάλω να σκοτώνεστε μεταξύ σας. Το πιο εύκολο είναι. Τέτοια ζωντάνια και τέτοια αυθόρμητη και ειλικρινή συμπεριφορά. Αγόρι μου! Δεν θα το συγκρίνω. Μοσχοβίτη μου, καλλιτέχνη μου! Καλλιτέχνη μου! Άντε, Καλλιοτζίδη! Σε φιλό! Σε φιλό! Σε φιλό! Σε φιλό! Μεγάλος λιράρης και δημιουργός του ύμνου του Παρίδη. Μην ξεχνιόμαστε, κάθε φορά το λέω. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Εν τω μεταξύ κατά σύμπτωση έτυχε να την είχα ακούσει εκείνη την εκπομπή που βγήκε ο κύριος Καλλιοτζίδης. Ναι. Και είναι και ένας άνθρωπος αυτός που το έκανε που είναι και πολύ συμπαθής και σε σένα και σε πολύ κόσμο. Εντάξει. Ναι. Απλά εκείνο το ραδιόφωνο έχει αυτή την λύθια νοοτροπία να θεωρεί ότι ξέρεις αυτό το χαβαλέ, κόβουμε, κάνουμε, ράνουμε, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σκέψη του καθενός ότι ο καθένας έχει εντελώς διαφορετική αντίληψη για κάθε γεγονός. Ναι. Άλλος μπορεί να γελάει με το να τον κόβεις ή να το χλεβάζεις και άλλος να το παίρνει στα σοβαρά. Να το παίρνει στα σοβαρά. Οπότε, δεν έχω καταλάβει για ποιο μιλάει, ειλικρινά μιλάμε. Εντάξει, και δεν με απασχολεί κιόλας. Δεν χρειάζεται. Πάμε παρακάτω.
τα σημαντικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια τον κύριο Θεοδωρίδη που είπε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Βεβαίως. Υπό τους ήχους των υβριστικών συνθημάτων των οπαδών του Ολυμπιακού που έλεγαν με τον ήχο του Μακεδονία ξακουστεί το κάθε πατέρας Παοξής έχει τάδε κόρη και πατέρα. Βεβαίως. Και το βουβουβου που δεν είναι τα αρχικά από το Βούτσις να πούμε ή από τη Βούρτσα ή από το Βουτσά. Εντελώς τιμητικά δηλαδή και επειδή... Μεγαλοσύνη φίλε, πράγματα... ο άνθρωπος άμα είναι, να σου πω κάτι, άμα είναι αλάρτσο ο άνθρωπος, είδες με πόση, χάρη... Αυτό ρε παιδί μου, ξεχυλίζει από... Ξεχυλίζει, ποιότητα από... αυτά, βεβαίως. Η καθαρότητα πνεύματος, οι εκπρόσωποι του είναι ένας και ένας. Διαλεχτή. Καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν βρίσκουν ποτέ, δεν προπυλακίζουν. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Δεν, πάντα με το σταυρό στο χέρι, ποτέ δεν βάζουν βρώμικα μέσα. Δηλαδή, τι, να περνάει από το μυαλό σου ότι έβαλαν τον υπουργό, κύριο Βασιλιάδη, να απαγορεύσει τις μετακινήσεις γιατί χαίζονται, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Αλίμονο, είναι μια φυσική ανάγκη, τι να κάνουμε. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ που θα βρισκόταν παντού και τώρα θέλουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Και στα Γιάννενα. Αυτό το πράγμα να είσαι κάτοικος Αγρινίου ή από τη Λευκάδα ή από την Αμφιλοχία, ΠΑΟΚτσής. Και να περιμένεις όλο τον χρόνο να δεις μια φορά την ομάδα σου και να σου απαγορεύεται η παρουσία. Έτσι. Γιατί κάποιοι δεν έχουν μάθει έτσι το... Και εκτός και αν νομίζετε ότι αυτό το μέτρο αφορά σε όλους. Μα δεν απασχολεί κανέναν. Κανένας άλλος δεν κάνει τέτοιες εκστρατείες. Κανένας άλλος δεν κάνει τέτοιες εκδρομές. Δηλαδή φωτογραφίζει μόνο που δεν είπε ασπρόμαυρη ομάδα, με δικέφαλο αετό, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με ελληνοπόντιο ιδιοκτήτη και που το όνομα του γηπέδου να σημαίνει στα αρχαία τάφος. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή... Κωστή, οι χίλιοι και παραπάνω οπαδοί μας που πήγαν στην Κέρκυρα τους τρόμαξαν όλη την Ελλάδα. Σου λέει αυτή έτσι και συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Στο τελευταίο παιχνίδι έτσι από τα δυνατά εκτός έδρας είτε στον Ατρόμητο είτε στην Τρίπολη θα πάνε 5.000. Ακριβώς. Γιατί λέει τι θα κάνουμε, πώς θα βρούμε έναν τρόπο να τους απαγορεύσουμε να βρίσκονται παντού. Εδώ κατάφεραν στο Βόλιο το απίθανο, αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά και το πνίγουν όλοι οι δημοσιογραφάρες, να αλλάξουν εν μέσω της περίοδου τους για κανονισμούς τους και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να παίζει με 5 ξένους και ο ΠΑΟΚ με 4. Δεν πειράζει. Αυτό λέγεται πάλι οικονομία. Τους έχουμε. Πάλι. Και θέλω πάλι εκεί μέσα όπως πέρσι, έτσι. Έτσι. Ναι, κανονικά. Εκείνο ήταν ένα από τα πιο ειδονικά πρωταθλήματα γενικά τμήματος του συλλόγου. Έτσι. Προχωράμε. Αύριο θέλει 20 ο κόσμος στο γήπεδο. Όσοι αντέχουν, θα πάμε εκεί όσοι είναι μέχρι τις 12, μία η ώρα, θα δείξω όσο θέλει. Προετοιμαζόμαστε για το Champions League. Είναι και η ώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί θα είμαστε. Την Κυριακή δεν μου άρεσε. Θα έρθουμε Λαδόκολα αύριο. Έχουμε Δημήτρη Λαδόκολα. Έχω τάξη, έχω υποσχεθεί. Ωραία. Για μένα δεν μου άρεσε η εικόνα του γηπέδου της Τούμπας, παρόλο που ήταν το συλλαλητήριο, γιατί υπήρξαμε πάρα πολλοί που καταφέραμε και πήγαμε και στα δύο. Ναι, θα μπορούσε εντάξει. Τουλάχιστον 20.000 κόσμος να βρίσκεται στην Τούμπα, ήταν πάρα πολύ λίγος ο κόσμος. Πρέπει από εδώ και πέρα η Τούμπα να μην έχει ποτέ κάτω από 20.000, να μην ξεχάσουμε ότι μπορεί στο τέλος της χρονιάς η Τούμπα να μην υπάρχει πλέον. Όχι μπορεί. Ότι είναι... 99%. 99%. Λέμε, τελειώνουμε. Δηλαδή, να το έχουμε στο ζήστε μυαλό, κάθε είναι 12, είναι 12 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, έτσι που δεν είναι όλα εντός έδρας. Είναι νομίζω άλλα πόσα, 5, 6, 7, δεν θυμάμαι τώρα πόσα είναι. Βάλτε και δύο μάτς για το κύπελο, δηλαδή ένα τώρα με τον Ατρόμητο, ένα μετά με την ΑΕΚ και μετά πάμε στον τελικό, δεν έχει δηλαδή... Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι θα πάει το πράγμα. Άρα... Φιλιά. Αυτά και ο Φορτούνης νομίζω ότι κάνει, βάζει τα πτυφούρ μου μέσα στον καφέ, τα κάνει βουτήματα. Α, βαγάς. Αυτό ακριβώς. Το ίδιο μου γράψεις ο Χρήστος από το Ανόβερο. Είστε ένας και ένας. Διαλεχτή. Βουτάει το μπισκότο. Αυτό ήθελα να πω ο Φορτούνης. Τι να κάνει. Φιλιά. Το παλικάρι. Γεια, καλημέρα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Μου λέτε και αν θέλετε να σας βάζω για τα κρέατα. Δεν μου είπε ο Χρήστος πριν αν θέλει. Να σας βάλω στην κλήρωση. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Μεθ' επόμενος. Πάμε στον επόμενο, στον επόμενο του επόμενου. Ναι, γεια σας. Όλοι μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι. Πάμε στον Μεθ' Κότσο. Μεθ' επόμενο. Έλα, γορί. Κότσο. Έλα, γοράκι μου. Good boy, λέμε και στο χωριό μου. Έτσι. Και λέμε και good morning. Αλλά το βράδυ λέμε, δεν λέμε good night, λέμε καληνύχτα, καλά είναι. Καλό στο Λαγκαδά. Μην νομίζει, εχθές είπα ότι όσοι παίρνουν τρελή, αλλά καλό.
όσοι παίρνουν γνωστική έκταση από μένα και το φίλο μου τον Παυλάρα το Συντριβανίσιο. Τι με βάζετε και κάνω στα 62 μου χρόνια, πρέπει να τρέπεστε όλοι. Είσαι 62 ρε θηρίο. Είσαι 62. Φιλαράκι, 20 του μηνού, 20 του Φλεβάρι δέχομαι ευχές. Και με δωράκι ανάλογο. Λοιπόν, Καραγιάν, επικαλέστηκα το όνομά σου προχθές στη Τιμισκή. Δεν με παίρνει ο ταξιδιτής από απέναντι και το φωνάζω. Θα το πω τον Καραγιάν και μου λέει μόνος είσαι. Αλλά είμαστε τέσσερις. Ο φίλος ήταν φορτωμένος. Λοιπόν, Καραγιάν, σταμάτα αυτή την τακτική. Μια παρέα. Μετά από μένα. Μια παρέα μεγάλη. Σε όλους τους σταθμούς. Άντε, γιατί παρατράβηξε. Εγώ πιστεύω ότι είστε δίπλα-δίπλα και μας πουλάτε παραμύθι. Τι πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι δίπλα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ο καλαμπουρτζής δεν μπορώ να πιάσω τα δικά στα καλαμπούρια. Απίστευτα ρε φίλε. Λοιπόν, το πέναλτι παιδιά, αυτοί όλοι οι γελοί που παρουσιάζονται σαν καθηγητέ του ποδοσφαίρου, ναι, πρέπει να μας λένε όχι καθηγητής, να πάει, από πού προκύπτει καθηγητής. Ρε δηλαδή, μπουμπούνες, ναι, ναι. Συγγνώμη Κωστή μου. Για τον μπουμπούνες, γιατί λοιπόν, αφού μπουμπουνάνε τις Μαλαμπίμπι θα πούμε μπουμπούνες. Λοιπόν, καταρχήν να ξαναπώ. Έχω βγάλει τη σχολή διαιτησίας επισυγχωρημένου Καλπακίδη της Θεσσαλονίκης. Σοβαρά λοιπόν, τώρα. Δεν διαιτήτευσες ποτέ, άρα δεν έκανες και λάθη σημαντικά. Δεν διαιτήτευσα ποτέ, ίσως, τους παρακολούθησα, ναι, σε όλο το σεμινάριο το πεντάμινο. Σώπα ρε φίλε, δεν το έχω το σπίτι αυτό. Όταν τους είδα, ναι, όταν γελούσεις είδα μετά. Ποιοι ασχολούνται και πώς. Γελούσεις. Λοιπόν, αρχίσω να χαιρετώ τώρα ποιους ρε φίλε. Το Χατζηγεωργιάδη θα αναφέρω, ήταν η πιο ψυχάρα μέσα και ένα από τα δίκαια άτομα. Δεν μιλάω για υψηλούς. Λοιπόν, και τον καιρό ήταν ο κύριος Λατάνος, ο κύριος Νάνος. Συγγνώμη που με διαφεύγουν κι άλλοι. Αυτοί κάναν κάθε δευτέρα. Πρώτη φορά μου το λες αυτό, φίλε. Δεν το έχεις πει στον αέρα. Είναι αποκάλυψη. Να βάλω αράχνη. Το έχω αναφέρει, αλλά το θεωρήσατε αστείο. Λοιπόν, φιλαράκι. Όντως νόμιζα ότι έκανες χαβαλέ ότι πήγα στη σχολή διαιτησίας. Γιατί δεν. Είμαι, έτσι ακούγομαι και είμαι χαβαλετζής. Δεν μπορεί να περάσω εγώ από εκεί. Τι να σε κάνω. Αν σας αναφέρω, ρε εσείς, αν σας. Συγγνώμη για το ρε. Μάγκες, συγγνώμη για το ρε. Μια χαρανότα είναι. Μπορεί να πεις και σολ ματζόρε. Δεν υπάρχει ανάθεμα τώρα. Μια χαρανότα είναι. Μπορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, εάν σας αναφέρω περιστατικά, κάνε κάποια στιγμή μια εκπομπή που για ένα πεντάλεπτο θα αφηγούμαστε ιστορίες, γεγονότα μέσα από τη σχολή διαιτησίας. Ναι. Είναι αστεία. Φαντάζομαι. Καλά παλικάρια, παιδιά. Ώρες-ώρες τους έχω υβρίσει πάρα πολύ. Έχει καλά παλικάρια, εντάξει, όπως σε όλη τη ζωή μας. Παντού, υπάρχει σε όλους τους κλάδους. Παντού. Μην παρεξηγείτε, ο Χατζηγεωργιάδης παράδειγμα που ποτέ δεν το ξαναμίλησα τον παλίκαρο αυτόν, αν και έπαιξε κανένα δύο παιχνίδια με την ομάδα που ήμουν εκάστοτε. Ναι. Αλλά δεν μπορώ, αυτό το παλικάρι δεν θίγεται. Γιατί ξέρει, δεν αναφέρομαι σε αυτόν. Όταν φωνάζω ρε κλέφτη, γυρνάνε τρεις κλέφτες, οι άλλοι 5-6 βαδίζουν αμέριμνοι. Ο κλέφτης γυρνάει για να δει από τον κυνηγάει και τον πιάσεις. Λοιπόν, αγόρι μου. Έδωσα αυτά. Το στίγμα μου. Έδωσε το στίγμα. Λοιπόν, είναι ως εξής. Ακούστε λίγο, να δώσουμε και κάτι στους νέους ανθρώπους ή αυτούς που δεν ξέρουν τον κανονισμό. Πέναλτι είναι όταν ανατρέπεται ο ποδοσφαιριστής και είναι σε προφανή θέση να βάλει γκολ. Όταν είναι στις γωνίες, στο κόρνερ. Ναι. Μέσα στην περιοχή, τώρα υπερβάλλω, ξέρετε. Όταν είμαι στην περιοχή, αλλά πάει και να πέφτει μετά από ένα τέταρτο. Ναι, λοιπόν, έτσι. Δεν έγινε. Γι' αυτό. Φιλιά! Γεια σου, Μένιο! Γεια, φιλιά, φιλιά. Ο Φουρτούνης αυτό το κουζάκι μας, τι κάνει κάθε μέρα, βουτάει το μπισκότο στον καφέ, βουτάει το βούτυμά του. Είναι και συνήθεια, βέβαια. Άξιος συνεχιστής της σχολής Γιαννακόπουλου Στέλιου που έσπαγε τη μέση σαν να το χτυπάει κεραυνός. Του Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, αλλά και του Αλέκου Αλεξανδρή που έλεγε ότι κλέβει και το παιδί του Σαζάρι όταν παίζουν επί τραπέζια. Με πολύ, έτσι, με πολύ μεγάλη άνεση και με πολύ θάρρος, τα έλεγα εγώ. Και περηφάνεια το έλεγε κιόλας. Εγώ λέει πέφτωση γιατί το δίνεις. Το ότι βέβαια ήταν όλοι πιασμένοι, δεν το σκέφτηκε ποτέ του. Ότι εσύ πέφτεις, αλλά οι άλλοι το δίνουν. Έτσι έκτισε τις αυτοκρατορίες ο Ολυμπιακός. Έτσι να πούμε, λέει το 15 στα 17, το 18 στα 19. Απλά πράγματα. Μόνοι τους τα είπαν. Μόνοι τους. Άρεσε πάντως τον κύριο Σάββα ο διαιτητής. Μπράβο, λέει, 50 ρίζο. Έτσι βέβαια. 50 υπέρ σου και 50 κατά τον αντιπάλου. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Πούλα. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή. Έλα. Συνονόματος συνομήλικος. Καλώς το παιδί, τον 27χρονο Βασίλη. Τι γίνεται. Καλά, αδερφέ, δόξα τω Θεώ. Εδώ. Λοιπόν, τώρα άκουγα στην ΕΤ, είχε ένα
όχι ρεπορτάζ, αλλά πάντων είχε ένα πάνελ για το συλλαλητήριο, ναι, και ρωτούσε δημοσιογράφος της ΝΕΤ κάποιον δημοσιογράφο αναλυτή, φαντάζομαι, γιατί ναι, δεν ήταν βουλευτής, ναι, και λέει μήπως αναρωτιέσαι μήπως ένα επόμενο συλλαλητήριο θα έχει, λέει, κάποια χρειά αντίδρασης προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ρε παιδιά, εδώ έγινε ένα συλλαλητήριο ακομμάτιστο και τέτοια, και αυτοί πάνε από το μυαλό τους πούμε τα κόμματα. Ακριβώς. Μήπως το δεν είχε κανένας, είδατε έστω και μία σημαία ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρξε, μόνο ελληνικές σημαίες. Πόσο ρηχή και έξω από το πόσο πρόβλημα είναι πορωμένοι οι άνθρωποι. Δεν καταλάβει τι γίνεται. Πορωμένοι. Δηλαδή τα πάντα είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και τέτοια. Εδώ έγινε κάτι για το οποίο πρέπει να πούν όλοι, να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν. Respect, γιατί, φίλε. Σεβασμό στον απλό κόσμο. Και αυτοί που ασχολούνται ακόμα με ΣΥΡΙΖΑ και με. Όχι, ψάχνουν όλοι να βρουν το εξής. Ποιος είναι αυτός, αυτός ένα μηδέν, θα πω εγώ για να είμαι εξασφαλισμένος, ποιος είναι αυτός που το διοργάνωσε, κάποιος είναι από πίσω, δεν μπορεί να μην είναι κάποιος από πίσω, κάποιο κόμμα, κάποιος μεγάλος ηγέτης, κάποιος που σκέφτεται την πολιτική, κάποιος αυτό, κάποιος εκείνο. Έτσι, ψάχνουν να βρουν. Ο κόσμος το ότι πήγε εκεί δεν πήγε με καμία σημαία, με κανένα κόμμα, ίσα ίσα, έτσι. Και οι υπόλοιποι φορείς δεν βοήθησαν, τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία, μετά ξαναλέμε αυτά. Έτσι, απογοήτευση, απογοήτευση, φίλε. Ναι. Απογοήτευση. Λοιπόν, για την Παοκάρα μας. Η ομάδα δείχνει αισθητά κλιμακωτά βελτίωση. Από, σκέψου πώς ήμασταν τον Αύγουστο, έτσι. Να, καμία σχέση. Το καμία σχέση, το είπαμε. Μα ποιος ήταν ο Νόγιβιτς, καμία. Τους παίχτες που ήρθαν τελευταία στιγμή, οι μεταγραφές οι 4-5, μέχρι να έρθουν και αυτοί να στρώσουν σιγά σιγά. Ναι. Μερικοί δεν προσαρμόστηκαν. Τέλος πάντων, η ομάδα δείχνει σημαντικά σημεία βελτίωσης και στις τιμένες φάσεις, βλέπω εγώ, Κώστα. Ναι, βέβαια. Έχουμε βγάλει πολλά γκολ από κόρνερ και από τέτοια. Και να σου πω ποια είναι η διαφορά η μεγάλη. Όπως κράζαμε τον Λουτσέσκο όταν έπρεπε, και όπως άκουγε τη σκληρή κριτική, έτσι πρέπει να λέμε και το σωστό το λόγο. Το λέω κάθε μέρα, γιατί αυτή είναι μια τραμπάλα. Πρέπει πάντα να υπάρχει το αντίβαρο στον κακό το λόγο, όχι στον κακό το λόγο, στη σκληρή κριτική, γιατί όταν έχανε μάτς φοβικά, όταν έκανε λάθος στις επιλογές, όταν είχε αιμονές με συγκεκριμένους παίχτες που έβλεπε ότι δεν τραβούσε, τι να κάνουμε, να μην το πούμε και να του πούμε μπράβο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε 2-3 στοιχεία που είναι τα εξής. Ένα, η αμυντική λειτουργία ξεκίνησε από εκεί πίσω, το έχει φτιάξει το πράγμα. Σωστά, το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε. Δεύτερον, όπως είπε, στα στημένα που δεν παίρναμε τίποτα από τα στημένα, βλέπουμε ότι η ομάδα παίρνει και γκολ και εφάσεις, δημιουργεί. Και τρίτον, βλέπω ότι κινείται το σύστημα. Η ομάδα δημιουργεί, αλλάζει την μπάλα. Δεν σταματάει να τρέχει επίσης από φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση, ναι. Ακή. Φυσική κατάσταση βελτιώθηκε 50%. Αυτά λέμε τώρα. Αν αύριο, λέω τώρα, χτυπάω ξύλο, δούμε πάλι στραβά ή δούμε άλλα, πάλι θα πούμε κάνεις λάθος, φίλε. Τώρα, αυτό τώρα εκεί ήθελα να καταλήξω, Κωστή. Θα του δώσουμε σημεία πόντου στο Λουτσέσκο. Θα πούμε ότι είχε βελτίωση η ομάδα, αλλά τα δύσκολα έρχονται μπροστά μας. Δηλαδή, σωστό, αυτή η πεντάδα των αγώνων που είχαμε. Σωστό. Λες ότι ήταν σχετικά. Ναι, okay, δεν διαφωνώ. Εύκολες ομάδες, έτσι. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ακριβώς. Ναι, μεν η ομάδα έδειξε, δηλαδή, και αυτές ακόμα τις ομάδες που τις ρίξαμε 3 και 4 και 5, και από μόνο το αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Γιατί στο πρώτο γύρο κολλήσαμε πολλές από αυτές, έτσι. Σαφώς. Αν θυμάστε. Σαφώς. Άλλες χρονιές καήκαμε από αυτούς. Τα δύσκολα έρχονται μπροστά μας. Δηλαδή, η ομάδα. Σωστό. Δεν διαφωνώ. Σε πρώτη φάση το κύπελο, αύριο. Ναι, να αποδείξει ότι, γιατί μέσα στην Έστερσουντ και τα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακού και ΑΕΚ πληγωθήκαμε πολύ. Άς, από εκείνα τα τρία. Και με τον Πανιόνιο. Ενώ εμείς δεν ήμασταν καλά, δεν ήταν καλύτεροι αντίπαλοι. Ούτε η Έστερσουντ ήταν καλύτερη, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ. Και μας κέρδισε. Μα λέμε, γιατί γκρινιάζαμε τότε και γιατί στενοχωριόμασταν, γιατί κάναμε εκπομπές που ήταν γεμάτες με μελαγχολία. Διότι καταλαβαίναμε ότι χάνουμε την ευκαιρία την ώρα που οι άλλοι ήταν πεθαμένοι. Με αποτελέσματα που θα παίρναμε στη Λάρισα 2 πόντους, στον Απόλλωνα 2 πόντους, με το Λεβαδιακό 2 πόντους, με τον Πανιόνιο 2 πόντους, με την πεθαμένη ΑΕΚ, με τον πεθαμένο Ολυμπιακό. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεφύγει ήδη. Έτσι, αυτή είναι η στεναχώρια. Ο καημός μου εμένα, αυτό είναι ότι θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε σε ένα συν 5, συν 6 και να πηγαίνουμε αέρα, φίλε. Κατάλαβες.
Αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Και όλα τα μάτς δεν μπορείς να τα κερδίζεις. Κάπου θα κολλήσεις. Δεν είναι. Α, είδες και οι άλλοι. Χάνουν και οι άλλοι. Χάνουν και οι άλλοι. Έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα τώρα, όντως αν έρθει η Μπαρτσελόνα και η Μπαρτσελόνα θα κολλήσει σε κάποιο. Έτσι. Έγινε! Έγινε. Έγινε και με τον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν μπορεί να πηγαίνει τρένο και ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά το σφυριγματάκι του το παίρνει όμως, είδες. Και πάλι. Φιλιά! Να σε καλά! Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι σε γραμμή, πάμε σε γραμμή. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έλα, Κωστίο Στράτος είμαι. Έλα, ρε Στράτε! Μπράβο στην πολιτική ηγεσία που ήρθε για το συλλαλητήριο, αλλά δεν ήρθε στο συλλαλητήριο. Ναι. Γιατί πήγανε να θαυμάσουν το τελευταίο έργο της Θεσσαλονίκης. Είχαν κολλήσει όλοι στο καρατά σου και ξέρεις. Φανταστικό. Το πανέμορφο έργο, ας πούμε, ήταν όλοι εκεί πέρα, γι' αυτό και δεν ήρθανε. Φανταστικό. Ναι, για το, ναι, για το νέο γήπεδο εννοείς, που όλοι συνέδραμαν στο να σηκωθεί. Αυτοί που βάλανε τα δέντρα και τα βάλανε από εδώ και από εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καταπληκτική αυτοτροφήτευση. Εγώ θέλω να πω ότι πήραν ένα μήνυμα από εδώ, ελπίζουμε να πάρουν και ένα μήνυμα από την Αθήνα. Βέβαια, αυτό επειδή θα το περιμένουν εκεί, θα προσπαθήσουν να το... Δεν ξέρω. Είμαι πολύ επιφυλακτικός για εκεί, Στράτο. Ναι, ναι. Και πολύ. Γι' αυτό λέω. Θα προσπαθήσουν να μην έχει τόση πολύ, επιτυχία, πολύ. Ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά θέλω εδώ, να πω... εδώ εξεπλάγιν με τον όγκο, δεν περίμεναν αυτό. Δεν έτσι. Το περίμεναν. Φυσικά και δεν το περίμεναν. Λοιπόν. Και τα ελικοπτεράκια, τα ντρόν, είναι ένας αδιάψευτος μάρτυρας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο σκηνοθέτης να βάζει. Δεν σαν την άλλη φορά να πούμε συγκέντρωση που είδε η άλλη να πούμε τον άντρα της, τον είχε χάσει πριν κάποια χρόνια και τον είχαν βάλει συγκέντρωση μπροστά τον είδε τον άντρα της και λιποθύμησε. Είχαν βάλει πλάνα από παλιά συγκέντρωση. Το θυμάσαι? Ναι. Αυτό που είχε γίνει. Λοιπόν. Αφού ο Κωστή πήγε να πλησιάζει, ας πούμε, προς το Μέγα Αλέξανδρο εκεί το άγαλμα και έβλεπα σημαίες, ας πούμε, πιο κάτω από το Λευκό Πύργο. Ακριβώς. Ήταν από το Μέγαρο μέχρι και το παλιό λιμάνι, μέχρι την είσοδο της πόλης. Πριν από το Μαρκίζ, πριν από τα εκεί στο Κίτσεν. Εγώ ο κόσμος. Θέλω να πω εσείς αυτούς όλους εκεί πέρα. Αν θέλουν τον κόσμο να τον έχουν δίπλα τους που δεν θέλουν, ας αρχίσουν να μιλάνε όχι μόνο για τη Μακεδονία, αλλά και για τις υπόλοιπες κατεχόμενα εδάφη που είναι ελληνικά, όπως η Βόρεια Κύπρο, όπως η Βόρεια Ήπειρος, όπως η Δυτική, η Ανατολική Θράκη και όπως η Μικρά Ασία. Σωστό. Αν τολμήσουν, πού να τολμήσουν, φίλε. Πού να τολμήσουν. Τι λες τώρα. Για αυτά τα εδάφη. Δεν βλέπεις εδώ ότι τρυπιέται το πράγμα και από μέσα. Δεν το βλέπεις. Τι μου λες τώρα. Όχι μόνο για την Μακεδονία που βγαίνει ο άλλος, να πούμε, όπως τον είπες, να πούμε αυτόν εδώ πέρα το Νίμιτς, ας πούμε, που είναι υπαλληλάκος και κάθεται τόσο βγαίνει και μιλάει για τη Μακεδονία. Ποια Μακεδονία, ρε φίλε, ξέρεις τι είναι οι Μακεδόνες. Εδώ και 4.000 χρόνια ιστορία. Αυτός, φίλε, εξυπηρετεί το σκοπό. Αυτός εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Θα κάτσει να διαβάσει ιστορία. Γιατί νομίζει την αλήθεια, δεν την ξέρει. Μια χαρά την ξέρει. Αλλά βγαίνει και εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Έχουν βάλει αυτόν διαπραγματευτή. Τον Ηρώδη να κάνει την επίβλεψη στον παιδικό σταθμό. Σε αυτό παρακαλώ ακριβώς. Πολύ. Αυτό ακριβώς. Έγινε, Στράτε μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Αυτά για την ομάδα μας, Ζουμουσού, φίλε μου. Φιλιά, φιλιά. Και η ομάδα Κύτταρο. Ζωντανό είναι. Και η ομάδα εδώ είναι, στη Μακεδονία. Δεν είναι άσχετα τα θέματα μεταξύ τους. Έτσι, πολλό μάλλον δε που μίλησε ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον κύριο Φραγκούλη. Και αυτός άκουσε πολλά. Για την πατρίδα του μίλησε, για τη Μακεδονία μίλησε. Το τι θέλουν κάποιοι, το τι προσδοκούν, το τι βλέπουν πίσω από αυτό δεν μας αφορά, δεν μας απασχολεί. Δεν μιλάμε ούτε για κόμματα υπαρκτά ή μελλοντικά, ούτε για πολιτικές, ούτε για τίποτα. Από την εκπομπή αυτό το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξεκάθαρα. Τέλος πρώτης ώρας. Χορηγός είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Huawei τηλέφωνα, ειδικά αυτό το διάστημα. Εκπληκτική τεχνολογία. Η μάρκα που έχει επισκιάσει πολλές παραδοσιακές δυνάμεις στον χώρο, ήρθε με πολύ δύναμη στην αγορά. Η Huawei γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία όλα αυτά, όλο αυτό που έχει κάνει η Electronet. Τα δώρα που έχουμε δώσει πραγματικά είναι, τα βλέπα χθες το βράδυ. Πέρσι δώσαμε πάνω από 40 δώρα και μιλάμε όχι τώρα αβαβά, δωράκια, ψεύτικα, δώρα πραγματικά και τάμπλετ και τηλεοράσεις και αφιγραντήρες και κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ και MP3 player και τα πάντα όλα. Και τα πάντα όλα και θα ξαναδώσουμε. Θα ξαναδώσουμε πολύ σύντομα και ένα κινητό. Λοιπόν, χορηγός πρώτης ώρας όλα στα όρθια. Εκπληκτικά πράγματα τρώτε και στα δύο μαγαζιά και στην Κωνσταντινούπολης 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Ο Δημήτρης σας περιποιείται εκεί. Εκπληκτικά και delivery 837-166.
υπέροχα πράγματα, υπέροχα πράγματα. Και βέβαια μην ξεχνάτε τα δύο κρεοπολία μας, τα δύο κρεοπολία μας, Μιχάλης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Μενελάου 29 και κρεοπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, κρεατογεύσεις και κοτονοστιμιές. Δίνουμε δύο τέτοια, δεν έχουμε πάρει ονόματα, μόνο ένας δήλωσε. Όταν βγαίνετε, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, να μου δίνετε και το όνομα, θα την κάνουμε μέσα από τηλεφωνήματα. Στη δεύτερη ώρα θα το φροντίσουμε αυτό. Επιστρέφουμε! Έλα, δώσε ποταπό στο λαό, δώσε ποταπό! Για τις πληγές της ψυχής και της καρδιάς. Για τις πληγές του μυαλού και του νου. Υπάρχει η ίαση, υπάρχει όμως και η ποταπίαση, κυρίες και κύριοι, και αυτό φροντίζουμε εμείς. Αυτό θέλουμε δηλαδή, τουλάχιστον να πιστεύουμε ότι κάνουμε κάθε πρωί. Ελάτε την παρέα μας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Και κάθε πίκρα και με. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου, επειδή είπα για Πελοπόννησο, για τα παιδιά στην Πάτρα, για τα παιδιά στην Κόρυθο, στον Γιάννη, τον άρρωστο παοκτσί, το παοκτσάκι αυτό το αγνό, που έχει συνεργείο στο Άργος. Παθαίνει βλάβη ο μπαμπάς το καλοκαίρι, είναι με τη μαμά στο Άργος. Παιδιά, ένα συνεργείο εδώ, του λένε θα πας εκεί. Μπαίνει μέσα και είναι ο άνθρωπος, μου λέει έχει ένα τοίχο. Μπαίνω μέσα και παθαίνω σοκ, μου λέει ο μπαμπάς. Τι κασκόλ, τι σημαίες του ΠΑΟΚ, τι παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρος, τι Γκουερίνο, τι Κούδας, τι Σαράφης, τι Αποστολίδης, τι Γκαρσία, τι εισιτήρια από κόμματα αυτά κτλ. Καρντάση, είσαι λέει Σαλονικιός? Όχι, λέει από εδώ είμαι. Εσύ, του λέει, του πατέρα μου, και εγώ από εδώ κοντά είμαι, λέει, από τα δίδυμα, αλλά μένω πάνω, λέει, 40 χρόνια, λέει. Και είσαι, λέει, παοξής όσο μακριά? Μόνο παοκάρα, λέει, άνθρωπε μου, λέει, τι να λέμε τίποτα, τι να λέμε. Και ακούει κάθε μέρα ο άνθρωπος τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη, στο συνεργείο. Θα φροντίσω όταν κατέβω το καλοκαίρι να περάσω από εκεί και θα σου φέρω πράγματα. Ξέρω ότι ακούς κάθε μέρα, μου λέει ο μπαμπάς, ηχείο. Στη διαπασόν, στη διαπασόν τα ραδιόφωνά μας εδώ. Μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι ζουμουσού, παιδιά. Αυτό είναι ζουμουσού. Καλημέρα σας. Υπενθυμίζουμε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Χορηγός δεύτερης ώρας. Όποιος δεν πήγε, χάνει. Χθες το βράδυ πέρασε από εκεί. Σε διπλανό τραπέζι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Σε σκοτεινιασμένος βέβαια. Μάνατζερ ποδοσφαιριστών έτρωγε με την παρέα του, δεν τον ενοχλήσαμε, αλλά δεν πέρασε απαρατήρητος. Γενικά περνάνε και διάφοροι επώνυμοι από εκεί, έτσι όπως είναι φυσιολογικό, ξεκάθαρο. 705-750 τη Λιβεριά. Να πούμε επίσης, χορηγός δεύτερης ώρας, Τέντα Home, ό,τι θέλετε σε τέντα, πέργολα, την Εμπική Ζελατίνα, μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ξέρω ότι ακούς Γιάννη, αδερφέ μου, παοκτσάκι άρρωστο. Ό,τι θέλετε στην Εμπική Ζελατίνα, καλαμαριά, πολύχνη και Χαλκιδική. Αυτός είναι ο αυθεντικός, αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Κατουρτζίδης. Ξεκάθαροι είμαστε. Μπαμπάς, ιός και Σούπερ Τέντα. Και βέβαια, καλόε, ο Χρήστος Κιάτας έχει φτιάξει μια εταιρεία ζηλευτή. Να πω, τροφοδοτεί και στο εξωτερικό πλέον. Με κριτική, με αγνή, με ελληνική αλόη. Η καλόε που έφτιαξε και αλόη με μύρτιλο. Με blueberry που το λένε οι μορφωμένοι. Για το διαβήτη, για το ζάχαρο ειδικά, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, θα δείτε τρομερά αποτελέσματα στον οργανισμό σας, στα θέματα της, του στομαχιού σας, στα θέματα της χώνεψης, όλα όσα θέλετε. 23, 12, 200, 500, οι δυο φιάλες, 49 και 90, παίρνετε τηλέφωνο, παραγγέλλετε και έχετε και 20 ευρώ δώρα σε κρέμες προσώπου, χεριών. Πάμε, πάμε σε εσάς να μιλήσετε! Ναι, γεια σας! Κάερε Στάπερ, Τζίζο Λεβεντάρχε, Οπλικατόριο. Αλήθειε λε. Αλήθειε. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Έτσι. Ζουμ σου λέμε και όλα τα καίμε κουφάλα νεκροσάφη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Να το ξέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για την αλόη που λε, ρε 20 το Μάρτιο ξεκίνησα εγώ. Ναι. Ειλικρινά είχα το δεξί μου το δίχτυ. Δεν άνοιγε, έπρεπε να βοηθήσουμε τα αριστερό το χέρι για να ανοίξει. Έτσι, ε. Μέχρι μπράβο, και μπράβο, φίλε. Μου το έβαζαν οι φυσιοθεραπευτές. Η φύση, φίλε, η φύση φροντίζει. Με την αλόη, με την... όχι τώρα στον αέρα, δεν ξέρω αν κάνει να το λέω κιόλα. Γιατί να, ψέματα. Φυσιολογικά λες και είμαι 15 χρονών παιδί, δεν δουλεύουν τα χέρια μου. Αγοράκι μου. Και χώρια,
χώρια τα υπόλοιπα κλειδώσεις και αυτά κάνουν και διάφορα. Τα πάντα όλα, φίλε. Δεν χρειάζεται να πας σε κλειδαράκια τις κλειδώσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση, ρε παιδιά. Όποιος δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα πρέπει να δοκιμάσει πρώτα και μετά του. Και στο μήνα επάνω του καταλάβει. Έτσι. Όχι αμέσως την άλλη μέρα κιόλα. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια, εγώ, βέβαια. Φήμες λένε ότι ακόμα και όταν δεν μπορούσες να ανοίξεις το μικρό το δάχτυλο, το δάχτυλο, το δείχτη, το μεσαίο σε κανένα διαιτητή μπορούσε. Το έδειχνα. Δεν ήμασταν από αυτή τη γενιά που δείχναμε δάχτυλα. Ρε, το ξέρω, βρε, το ξέρω. Άσε με να σου κάνω, ξέρεις ότι σ' αγαπάω τώρα. Εμείς το μόνο που λέγαμε, ρε κουφάλα, ναι, τι έκανες πάλι. Αυτό το λέγαμε, πάλι τι έκανες. Ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Έτσι, μιλάμε τώρα για τη δικιά μας τη σειρά και τις κερκίδες τις δικές μας τώρα. Άλλο θύρα τέσσερα. Η παλιά που ξεκινήσαμε στα παλιά τα πιτσιρικάδες. Εκεί το μυαλό πετούσε. Φιάναμε μερικές τρέλες, φιάναμε, αλλά όχι τέτοια βρυσίδια και χαζά, όχι. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σταθώ τώρα για το αυριανό παιχνίδι, Κωστή, να προσέξουν πάρα πολύ οι φίλαθλοι μας. Ναι. Πάρα πολύ να προσέξουν οι φίλαθλοι μας και θα παρακαλέσω πάρα πολύ αυτοί που φοράνε το σήμα του ΠΑΟΚ αύριο να τα δώσουν όλα. Είναι ύπουλα αυτά τα μάτς, ναι. Το παιχνίδι πρέπει να καθαρίσει εδώ. Από αύριο να καθαρίσει. Μακάρι να είναι διεκπεραίωση το δεύτερο μάτς. Δεν το συζητώ. Θέλω τελικό την ΑΕΚ για να σβήσω το περσινό το offside. Θέλω διπλά παιχνίδια την ΑΕΚ. Εσύ τι θες διπλά παιχνίδια. Δεν θέλω ένα μάτς. Και ο άλλος το ίδιο έλεγε. Διπλά, όπως πέρσι το Βάζελο. Τον κατάφερα σε διπλά μάτς που όλοι νομίσανε, ψάχνανε μετά να βρουν αν θα παίξει ο Ζέκα ή όχι στο τελικό. Έτσι θέλω την ΑΕΚ φέτος. Θέλω να πετάξει έξω τον Ολυμπιακό και μετά να τη βρω την ΑΕΚ στα ημιτελικά. Να την αποκλείσω και να παίξω μετά ένα τελικό. Οκ, δεν ξέρω. Και ο άλλος διπλό το ήθελε το παιχνίδι. Μόνο αλλά δεν μπορούσε να το πετύχει. Ακριβώς. Δεν πιάνεσαι με τίποτε. Βάλε μου. Κάτσε να σε βάλω. Χθες απόγευμα το έλεγα σε πολλούς και γελούσα. Βέβαια. Λέω, αυτός κοιμάται και ονειρεύεται με το ποιος αυτός. Λέω ένα μηδέν. Λέω. Εγώ προσπαθώ τόσους μήνες, τόσα χρόνια. Πόσο καιρό έχει, 2-3 χρόνια που το έβγαλες αυτό το κόλπο. Και δεν μπορώ να το φέρω βόλτα ούτε στις αιμοδοσίες ούτε. Το ωραίο είναι, να σου πω κάτι, αυτό είναι... Και το κατάλαβα όταν μου, όταν μου το είπες, δεν την έπιασα από την αρχή τη φάπα από φακά. Μα κοίταξε, αυτό θέλει μια στρατηγική, έτσι. Παραμένει κορυφαία στιγμή με τον Μπαρμπακάκη και με τον Μανώλη αυτή, ακούστε την, ναι. Έτσι, γιατί είναι μια μαγική στιγμή. Όχι, και ο Μίρσος το συνεχίζει. Άκου λίγο. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνεται μάχη για να έχετε οργασμό? Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και δεν θα δίνουμε μάχη. Για τους άντρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει. Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός. Εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λέει, εσείς είναι ανάλογα σε τι... εγκεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά? Ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε εγκεφαλικές στο σεξ? Αυτός ένα μηδέν. Από το βάθος, φίλε, έρχομαι και καρφώνω από το κέντρο. Φιλιά! Γεια σου, Παυλάρα μου! Σέβαλα ήδη, Παύλε! Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, αγόρι μου, γεια! Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Μου λέτε και το όνομά σας. Σας βάζω στην κλήρωση μέσα από τα τηλέφωνα για δύο σακούλες κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης και το Κροπολείο Εύωσμου. Στα κρέατα ενός μήνα είναι κάθε σακούλα. Σας γεμίζουμε το τραπέζι με εκλεκτά πράγματα. Και έχετε δυνατότητα τώρα και χωρίς χρέωση. Γιατί το τηλέφωνο το σταθερό είναι απλά η διαδικασία μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Μπείτε στην παρέα μας να σας βάλουμε και στην κλήρωση στο τέλος. Καλημέρα σας, ναι. Κατά το ρέι είναι αυτό το ναι. Ναι. Άδω γιατί εγκανάχτησε. Ωπ, καλώς το παιδί. Καλώς τον Ιώβ. Δεν συγχωρήσεις με τίποτε και άσε τις σάλτσες ναι. Τις μαλαγανιές. Ναι. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο, ό,τι και να πεις, μέα κούλπα. Τελείωσε. Εγώ φταίω, μαστίγωσέ με. Όχι, δε. Καλά δεν μου λέτε, δεν τρέπονται, βάλαν το Σιδηρόπουλο. Αυτό τον μπαουξί, τον διαιτητή να σκεφτεί το παιχνίδι.
Δεν ξέρω αν είναι λέμη, αν είναι μηχανιώνα, σύνδεσμος, δεν ξέρω πιο ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι θύρα 4, αν είναι Μακεδόνες. Έχω μπερδευτεί, έχω. Παιδί της θύρας 4. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μεγάλος, ναι. Εκεί, εκεί. Ναι, ναι. Και στην μηχανιώνα. Βεβαίως. Απ' όλα. Τι να πεις. Είναι ποτπουρί. Ας τους να σκούζουν. Έτσι έμαθα τόσα χρόνια. Λοιπόν, έτσι έμαθαν τόσα χρόνια, δεν πειράζει. Είμαι βιαστικός, φεύγω, πάω να κάνω την αξιονική μου. Όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Όλα, μαζί σου είμαστε, να ξέρεις. Βάλαμε συγκλήρωση και αν κερδίσω, δώσω σε όποιον θα έρθει αγόρι από μου το σταθμό και έχει ανάγκη. Αγόρι μου, την σε φιλώ. Καλή μου μέρα, αύριο δεν θα πάω γιατί ο καιρός είναι χάλια. Όλα να πάνε καλά, εύχομαι. Έγινε. Φιλιά, μου, όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε καλά. Θέλω να πω, γεια σου Γιωργάρα μου, είμαστε μαζί σου. Γεια σου Κάραγιαν. Λοιπόν, φυσικά, μια χαρά. Μια χαρά, εννοείται. Μέσα. Θέλω να πω, καλή τύχη, όλα να πάνε καλά. Στο φίλο μας τον Χρήστο στο Ανόβερο που θα μπει να κάνει εγχείρηση, να βγάλει τις βίδες από το χέρι, από το ατύχημα που είχε πριν από πάνω από χρόνος πρέπει να έχει περάσει, δηλαδή πρέπει να είναι 2 χρόνια τώρα, να βγάλει τις βίδες. Καλή τύχη. Όλα να πάνε καλά, αδερφέ. Σε όλους που έχετε ανθρώπους αυτό το διάστημα που είναι στο κρεβάτι του πόνου, είτε σε νοσοκομείο, είτε παιδεύονται, με το πιο απλό πράγμα μπορεί να είναι μια ίωση, μια γαστρεντερίτιδα, τα περαστικά μας. Μου γράφει λοιπόν η Χρύσα Άντσου, υπέροχο μήνυμα. Λοιπόν, ο αληθινά γενναίος που θα παραβρεθεί στην Τούμπα 24 πρώτης, 21 και 45, θα πρέπει να έχει μαζί του κονιάκ, ρωσική τραγιάσκα, κοιλία Αγίου Βενάρδου, ισοθερμικό φανελάκι στρατού, γνήσια γούνα από Καστοριά και το χαμόγελο του Γκαστόνε. Εκεί θα είμαστε, βρε. Τι να μασίσουμε τώρα. Κρύο, μπιμπιμπιπι, αυτή ξέρετε. Και τα λοιπά. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Άντε, έλα αγοράκι μου, πού είσαι ρε φίλε, πού είσαι. Άντε, εγώ που είμαι, να γιατί δεν παίρνω. Αγοράκι μου, αγοράκι μου, καλώς στη Στοκχόλμη. Γιαννάρα μου, πού είσαι ρε φίλε. Αδερφέ μου. Πού να είμαι ρε φίλε. Έχω βγάλει μεγάλη στεναχώρια Κωστή μου πρώτον, γιατί δεν μπόρεσε να κατέβω προχθές κάτω. Ναι. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. 100%. Επειδή σε ξέρω ότι έχουμε μιλήσει, 100%. Αισθάνθηκα τόσο πολύ αηδιασμένος, τόσο πολύ συχάθηκα όλους αυτούς, όλα αυτά τα φερέφωνα, όλοι αυτοί είναι πατριδοκάπηλοι ρε φίλε. Ούτε ένα βρωμοκάναλο. Τίποτα ρε φίλε. Ναι, ναι. Ντροπή. 50.000 κόσμος ή 90 που είπανε τα κρυπάκια ότι μαζευτήκαν εκεί. 50.000 είχε μόνο γύρω από το Λευκό Πύργο φίλε. Κωστάκι μου, καλέ μου άνθρωπε, 147.000 τετραγωνικά μέτρα, έτσι. Να μην το κάνεις επί 5 άτομα, κάνε το επί 4. Ξέρεις πόσες χιλιάδες κόσμος είναι, επί 4 να το κάνεις. Έτσι ναι, ακριβώς. Έτσι κοντά όπως 700, το... Κοντά σε 700.000 κόσμος. Εγώ δεν λέω ότι ήταν 700. Εγώ πιστεύω ότι ήταν 500. Τώρα αυτό βγήκε χθες και μας έκανε ολόκληρη ανάλυση ο φίλος μας που έχει... γιο τοπογράφο. Όσοι ασχολούνται με το Google Maps ξέρουν τι λέω, Κωστάκη. Ναι. Μαρκάρεις όλη αυτή την περιοχή και θα δεις πόσο κόσμο είχε, να πούμε. Ο κόσμος, εγώ πιστεύω ότι ξεπέρασε και το μύριο, φιλαράκι. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς οι πουλημένοι τα έχουν πουλήσει όλα, Κωστάκη. Ναι. Τα έχουν πουλήσει όλα. Οι ξεφτύλες. Τι να πω, πέσαν πολλές μάσκες, φάγανε μεγάλη ήττα αυτοί που υποβάθμισαν, που σαμποτάρισαν, που μποϊκόταραν, που τέλος πάντων έβαλαν τον κόσμο σε μια τέτοια διαδικασία, το γεγονός να το υποβαθμίσουν, να το... Κωστάκη, εγώ ξέρεις, δεν έχω καταλάβει αγόρι μου, γιατί, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς το γιατί, σωστά αιτιολογία, όχι παραμύθια ότι είναι και αυτή η Μακεδονία. Μακεδονία, ναι, συμφωνώ ρε, έχει 700.000 μειώνει τελείων, δεν έχει, γιατί την έχει υποστηρίξει κανένας. Κανένας. Την έχει υποστηρίξει κανένας ποτέ. Κανένας. Μέχρι το μοναστήριο όλα ελληνικά ήταν. Αφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Αφιβάλλει κανένας. Σκουπίδια. Τέλος πάντων. Κωστάκι μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Με συμπαθάς για τη φόρτιση. Άστο. Είναι κατανοητό. Έχω και πολλά μηνύματα. Ειδικά εσείς που είστε στο εξωτερικό και τα βιώνετε και με άλλο τρόπο όλα αυτά. Αισθανθήκατε πολύ προδομένοι γιατί θα θέλατε να μην είναι ανάγκη να μπείτε σε κάποιο site, να μπείτε σε ένα από τα κανάλια τα ελληνικά. Δεν είναι αυτό, ρε Κωστάκη. Για να δείτε αυτό που έγινε. Εδώ δεν μαζεύτηκαν 5 άνθρωποι σε ένα καφενείο. Έλα, αγόρι μου.
Κωστάκη, τα λέμε, συγγνώμη, δεν μπορώ. Έχω μπουκώσει, δεν μπορώ. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, γεια σου. Οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό το βιώνουν αυτό με πολύ πιο δυνατό συνέστημα. Το οτιδήποτε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Ναι, σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς! Έλα! Καλημέρα! Καλό στο παιδί! Τι κάνουμε? Δώσε το Θεό, ζου μουσάδα, αδερφέ! Με αγνά υλικά! Ωραία, ωραία, ωραία. Είσαι ο? Ο Κουκλουτζαλής. Έλα ρε Κουκλουτζαλή! Τι κάνουμε? Τι ωραία, φίλε. Μια χαρά δεν ήταν το Κουκλουτζάς, γιατί το αλλάξαμε, φίλε. Εντάξει, άστο, μην το ψάχνουμε. Εντάξει, θέλαμε... Για να μην μπερδευόμαστε με νέα και παλιά, όπως τη Νέα Σμύρνη, να βγάλουν τον νέα από κάτω από την Αθήνα, για να μην σκεφτόμαστε ότι έχουμε και κάπου αλλού τη Σμύρνη. Εμένα μου αρέσει η αναφορά στις πατρίδες όμως, τις δικές μας, τις αλυσμόνητες και όχι τις χαμένες, ναι, που ναι. Λένε. Δεν είναι, γιατί δηλαδή, δεν είναι άσχημο, είναι το κορδελιό ας πούμε, σαν κορδελιό. Είναι κακό. Νέο κορδελιό είναι κανονικά. Νέο. Ναι. Λέω ρε παιδί μου. Ναι, έστω. Έχουν κόψει το καινούριο. Το καινούριο το κόψανε. Το κάνανε παλιό. Γενικά είμαι υπέρ των παλιών ονομάτων. Ας πούμε, εμείς μάθαμε ότι η περιοχή λέγεται Ρετζίκι. Μετά γιατί έγινε Πεύκα. Ρε, με χαρά δεν είναι το Ρετζίκι. Διαβατά λέει. Εντάξει, το κάνανε Ιωνία. Οκ, και εκεί είναι αναφορές. Τέλος πάντων. Περιορέξεως. Ναι, 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 ακριβώς. Πάμε στα δικά μας. Εχθές έπαιξε. Πρέπει να έχει παίξει. Πέσει χοντρό κράξιμο στην κρατική τηλεόραση. Ναι, βγήκε και ανακοίνωση. Προσπαθεί να δικαιολογήσει, έγινε ανθρώπινο λάθος και τέτοια. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Έχουν φτάσει σε σημείο να τους λένε έπρεπε να κλείσετε και να μην ξανανοίξετε. Μα βέβαια, ο κόσμος... Τους έχουν κράξει αφίσολα. Θέλω να σου πω ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν ένσταση για το μαύρο, πέρα από κόμματα, το ότι το θεώρησαν μια κίνηση κατά της ελευθερίας του τύπου και τότε και διαδήλωσαν και μέσα από τα φόρα, μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Χθες πολλοί άνθρωποι είπανε καλά σας κάνανε τότε που σας κλείσανε, έτσι, γιατί τώρα που σας θέλαμε δίπλα σας, που μαζεύτηκε μισό εκατομμύριο κόσμος, έτσι... Για την πατρίδα, για τη Μακεδονία και εσείς ήσασταν απόντες. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό. Λέω τι είπε πολλοί κόσμος. Το φέρανε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, να πούμε σχετικά με το βουβουβου που ακούγεται από τις νότιες περιοχές της Ελλάδος, τα γήπεδα. Ναι. Όταν οι πατέρες στο Άγιο Όρος είχαν γράψει εκείνη την επιστολή στον... Το Χίτλερ και του είπαν ότι σύγε μόνα. Εκείνη την περίοδο η Βόρεια Ελλάδα όλη ήταν υπό τριπλή και τετραπλή κατοχή. Ναι. Ιταλούς, Βουλγαρούς, Αλβανούς και Τούρκους μαζί. Οι Βούλγαροι που είχαν εκείνη και την εποπτεία σφάζανε κόσμο, δεν σεβόντουσαν τίποτα. Φυσικά. Και αναγκαστήκανε οι πατέρες εκεί στο Αγίο Όρος να πούνε ότι ξέρεις εσύ είσαι ο ηγεμόνας και αυτός και τους έδωσε ένα πόδι και από τότε οι πατέρες σώσαν κόσμο και κοσμάκι εκεί πέρα. Και δεν όταν λέμε στον κόσμο και κοσμάκι, κόσμο και κοσμάκι. Είχε κάνει μια εκπομπή ένας πρώην εισαγγελέας που κάνει εκπομπές στο 4Ε κάθε Δευτέρα βράδυ. Βγάζει ιστορικά γεγονότα και είχε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή για αυτό το πράγμα. Ναι. Και ήθελα να τα αναφέρω τώρα με αυτό που είπε στο βουβουβου. Να σου πω. Θα ήθελε η Εκκλησία σε αυτή τη φάση, εκφράζω απόλυτα την προσωπική μου άποψη, κανενός άλλου, ούτε κόμμα ούτε τίποτα. Θα ήθελα ο Αρχιεπίσκοπος να είναι μπροστάρι σε αυτό και να μην θελήσει να υποβαθμίσει και μετά το συλλαλητήριο, προσπάθησε να το κάνει αυτό, και πριν το συλλαλητήριο να το υποσκάψει, να το υποβαθμίσει, να απενεργοποιήσει ας πούμε όλη αυτή την τρέλα του κόσμου, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Πιστεύω... Άσο συλλαλητήριο τώρα, αυτό είναι σχετικά... Όχι, επειδή είπες για την, επειδή μίλεις για την εκκλησία... Δεν είπα για την Εκκλησία, είπα για το Άγιο Όρος. Ναι, γιατί έχει βγει αυτό. Δεν είναι άσχετα πράγματα μεταξύ τους, η Εκκλησία και το Άγιο Όρος. Δεν είναι δύο άσχετα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά. Το Άγιο Όρος με την ελληνική Εκκλησία είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Άσχετα αφορά νερά. Όπως η ελληνική Εκκλησία με τη Σκοπιανή Εκκλησία είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων. Άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό και στην Ορθοδοξία πηγαίνουν και στις Εκκλησίες. Άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό πηγαίνουν και στο Άγιο Όρος. Δεν μπορεί να μην είναι συγγενικά αυτά.
Έτσι, τώρα είναι, σαν... είναι πάντοτε, είναι πάντοτε. Τώρα σαν οργάνωση, σαν επικεφαλής που βρίσκονται εκεί, σαν είναι άλλο πράγμα, οκ, okay, εντάξει. Για να χαριτολογήσουμε πάντως, πάντοτε τα κεφάλια βρωμάνε. Πάντοτε. Yeah. Γιατί από εκεί υπάρχει και εισαγωγή και εξαγωγή. Για οποιαδήποτε μάλιστα κεφάλια και πάει όλο τον καθένα. Πάντοτε βρωμάνε. Να σε βάλω στην κλήρωση! Για τις, θα με βάλεις. Πες μου λίγο Τάσος, μικρό όνομα. Τάσος. Και τα τρία τελευταία ψηφία. 9-7-4. Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Γεια σου, Τάσε! Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Τι, διάλειμμα! Ανέφυλε, ε! 5 λεπτάκια! Μπαμ, μπαμ, κομμένα! Εδώ είμαστε! Έχω 4 ονόματα μέχρι τώρα. Να μπείτε και οι υπόλοιποι να κληρώσουμε τις 2 σακούλες κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. Τα φιλιά μου στον Αναστάση, τον Ντούνι. Καλημέρα, Κωστή. Μακεδονία είναι μία. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Οικογένεια ΠΑΟΚ μεγάλωσε. Με τον Ινίσιο εδώ σε βλέπω με τον νεογέννητο φίλε. Να το χαίρεσαι, να το καμαρώνεις. Ζήσε τη στιγμή. Θα πω και κάτι άλλο. Εφόσον δεν είναι κεσαρική, μπείτε μέσα. Βιώστε τις πρώτες ανάσες που παίρνει το σπλάχνο σας. Κρατήστε το χέρι της γυναίκας που τραβάει το λούκι. Και μην κοιτάτε κάτω το σεντόνι. Γιατί κούκου για πολύ καιρό μετά δεν έχει να κελαδεί στο πουλάκι. Να ξέρετε, μου είχε πει ο γιατρός, από εδώ και πάνω θα κοιτάς. Από εδώ και κάτω θα σου έρχεται η εικόνα, λέει, όταν θα πηγαίνεις, λέει, να επιτελέσεις τα καθήκοντα. Σε καμία περίπτωση μην κάνεις έτσι από κάτω, λέει. Το έχουν κάνει και τη βλέπεις εκείνη τη μεγάλη τη μαξιλάρα. Λέω, ναι, είναι για αυτούς που λιποθυμάνε, λέει. Λοιπόν, μπείτε μέσα, ζήστε τη στιγμή. Ζήστε τη. Εφόσον σας επιτρέπουν στην κεσαρική, δεν σας αφήνουν. Έτσι. Να τη ζήσετε τη στιγμή της γένας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σήμερα είναι η μέρα μου. Εδώ είμαστε! Άνοιξε το Χριστοκιώση! Σπάστο αγόρι μου! Σπάστο! Σπάστο! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι! Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμός καθημερινά 8 με 10. Κοντεύουμε την 20ετία. Εσύ ως άσπρες τα μαλλιά μας, κάναμε σκεμπέδες, κάναμε παιδιά, κάναμε οικογένειες, μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, θα κάνουν και αυτά παιδιά και εμείς λέμε ότι θα είμαστε ακόμα στις επάλξεις, έτσι λέμε. Υγεία να έχουμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα παιδιά στο εξωτερικό. Αυτά που ήθελαν να είναι εδώ στο συλλαλητήριο, που θα ήθελαν να είναι εδώ με την ομάδα και δεν μπορούν. Πάρα πολλοί κόσμος θα κατέβει. Έρχομαι, 5 γραμμές. Έρχομαι, είναι μούτζα. 5 γραμμές. Εντάξει, φίλε και μούτζα. Να ήταν, έχει σημασία πως είναι η μούτζα. Είναι η σταυρωτή. Είναι η ανάποδη που την κάνεις πάνω από τον ώμο, σαν πάσα στο μπάσκετ. Γενικά, ρε παιδί μου. Είναι της απαξίως αυτή. Να! Που είναι περισσότερο έπαινος. Τα παιδιά θα έρθει πολλοί κόσμος για τα ματς, για τα ντέρμπι. Αύριο, το νου σας, το λέω συνέχεια, θα λέω και αύριο το πρωί, το νου σας αύριο το βράδυ στο μάτς, 10 παρατέταρτο, για το κύπελο, το νου σας. Εσείς που φοράτε τη φανέλα, για σας μιλάμε, καλά το πάτε, μη χύσετε την καρδάρα με το γάλα. Καλημέρα σας, να πω ότι όσοι πάρετε τηλέφωνο και στο επόμενο τέταρτο θα μπείτε σε μια κλήρωση, μέχρι τώρα έχουμε βάλει 4 άτομα μόνο, για 2 σακούλες κρέατα τα κρέατα, ενός μήνα από τον Κρεπολίο Μιχάλης και από τον Κρεπολίο Άγγελος στη Νεάπολη. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Γεια σου, Πέδαρε. Καλό στο παιδί! Αλήθειες λες το Πέδαρε, φίλε. Πέρα από εξυπνάδα, πέρα από διάβια νου, υπάρχει και αυτό το σώμα, αυτό το κορμί, αυτό το θεληματικό πρόσωπο, φίλε. Που, εντάξει. Λοιπόν, μου ζητάνε να εμφανιστώ παντού, μου ζητάνε, είναι η αλήθεια, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με το modeling, είναι ένας χώρος βρώμικος που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Και πρέπει να περάσεις από ειδικές επιτροπές εντός εισαγωγικών που θα σε δούμε μετά να. Πολύ κουνιστό να είναι. Να λυκνίζεσαι. Κατάλαβε. Να κάθεσαι στον αέρα με τα μποφόρ τώρα και να σφυρίζει από κάπου. Να ακούγεται τον. Για πες λοιπόν. Κωστή, άκες από σέρες. Έχω να σε πάρω από τον προηγούμενο τον Σταφ. Όχι, ρε φίλε, τώρα σε κατάλαβα. Τώρα σε κατάλαβα. Έλα, αγοράκι μου. Τι να κάνω εδώ πέρα, από κομπιούτερ σε ακούμε. Εντάξει. Για το θέμα τη Μακεδονία. Ναι. Λοιπόν, φίλε μου, κοιτάξτε να δει. Εδώ πέρα. Η δικιά μου άποψη είναι αυτή, ότι 25 χρόνια, από ό,τι λένε και οι ίδιοι οι πολιτικοί μας, είναι συνέχεια η μία κυβέρνηση της άλλης. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Οπότε σε αυτό το λένε θέμα. Ότι σαν κράτος εμείς, σαν κράτος οι ξένοι μας βλέπουν, ότι ρε φίλε, 25 χρόνια τι κάνατε, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μπορούσατε τότε, ας πούμε, να το κάνετε. Όχι, εγκλήματα. Κάνατε εγκλήματα, το λένε και οι ίδιοι, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν μέχρι τώρα, κάναν το ίδιο έγκλημα. Δεν μπορούν να ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλον. Και από ό,τι φαίνεται, ήταν προμελετημένο, το πήγαν 25 χρόνια, κάναν αυτή την προδοσία, ετοιμάζουν μάλιστα να την νομιμοποιήσουν τώρα, γιατί αυτό που κάνουν είναι νομιμοποίηση της δικιάς τους προδοσίας που κάνανε εδώ και 25 χρόνια. Ναι. Δηλαδή πάνε να βάλουν την ταφόπλακα, ξέρεις, με τη σφραγίδα.
Ακριβώς. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ναι. Καλά το λες, ότι έγιναν απανατά εγκλήματα. Απλά όχι, ποτέ... όχι, δεν είναι εγκλήματα. Αυτά είναι προδοσίες. Ναι, 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 ναι. Σωστό, είναι σωστό. Προδοσίες, ναι, ναι. Μιλημένα. Δεν διαφωνώ. Και πέρα, δεν διαφωνώ. Πριν μιλούσαν με τον Νίμιτς, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι με τους Σκοπιανούς. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι από την πρώτη 100%. Στιγμή. Μα και τώρα από ακόμα, και πέρα... εν μέσω μιας κατάστασης διαπραγμάτευσης που πρέπει να τηρείς τουλάχιστον τα προσχήματα. Αναφέρεται σε αυτούς με το συγκεκριμένο όνομα, έτσι, στη συνέντευξη. Κωστή, δηλαδή ούτε Κωστή. Καν, δεν τηρεί καν τους όρους. Έχουν πάθει πλάκα με το συλλαλητήριο και οι ίδιοι τους. Όχι, έχουν πάθει, το ξέρανε. Αλλά τι είναι αυτό που τους κάνει να μην μπορούν και να πάνε να πούν συγγνώμη, δεν δεχόμαστε κανέναν όρο Μακεδονία. Τώρα, έτσι όπως έγινε, όταν ο λαός το απαιτεί αυτό. Τι είναι αυτό, να σου πω. Ναι. Για γιατί δέχονται πιέσεις από άλλες μεγάλες χώρες, από ναι. τα συμφέροντα ναι. και έχουν αυτή την πρεμούρα. Δεν έχουμε καμία πρεμούρα εμείς. Είναι ότι τους δικούς μας τους κρατάνε. Έχουν δέσει, όταν κάποιος είναι να μπει πολύ ψηλά επάνω, ήδη από πριν τους έχουν δέσει με διάφορα σκάνδαλα, με διάφορα τέτοια που έχουν διαπράξει, τώρα τι σκάνδαλα ο καθένας έχει τα δικά του, και του λένε μάγκα, εάν δεν το κάνεις αυτό, σε βγάζουμε στη φόρα, σε κρεμάμε στα μανταλάκια. Λοιπόν, και κάτι άλλο, αυτό το παραμύθι μετά που λένε ότι 125, 135, 535, όλος ο κόσμος το έχει αναγνωρίσει, ωραία, ρε φίλε, ας πάνε στα Σκόπια αφού τα αναγνωρίσανε. Τι χρειάζεται να βάλουμε και εμείς την υπογραφή μας. Κάνω μια λογική ερώτηση ναι. ή όχι. Ας πάνε να μπουν μέσα στα Σκόπια αφού εμείς δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται η δικιά μας υπογραφή. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται για να μπουν στο ΝΑΤΟ, το ξέρεις πολύ καλά. Είναι άλλη η λόγη. Τότε ποιος είναι ο λόγος να πάμε να υπογράψουμε. Ωραία, όχι, πολύ και, ωραία, όχι, και τη ζόρι έχουμε εμείς να μην μπουν ποτέ, ας μην σώσουν και μπουν. Πηγαίνετε όπως είστε και μπείτε μέσα. Εμείς υπογραφή δεν μπαίνει το Μακεδονία. Πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Καλά τα λυτρωτισμός που λένε και όλα αυτά που μας πασάρουν ότι πρέπει λέει, να τα δεν είναι μόνο το όνομα. Όχι, στο σύνταγμά τους αναφέρουν μέσα διάφορα πράγματα. Κωστή. Ας κρατήσουν και το σύνταγμά τους να το έχουν αλυτρωτικό. Ας κρατήσουν όλα όσα έχουν και τους χάρτες τους και όλα. Μόνο να μην λέγονται Μακεδονία. Ας τα κρατήσουν όλα τα άλλα. Κύριε Τσίπρα, τα ακούς εσύ και οι άλλοι σας. Ας κρατήσουν όλα τα άλλα να τα έχουν εκεί να τα χαίρονται, ας κρατήσουν και τα γάλματά τους και ό,τι έχουν, να μην μπει όμως το όνομα ούτε καν σαν όρος ούτε τίποτα του Μακεδονία. Αυτά έγινε που... αδερφέ, έγινε. Να σε καλά σε ρε, σε φιλό, σε φιλό, πάμε εσύ. Παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888, όσοι θέλετε σας βάζω και στην κλήρωση για δύο σακούλες κρέατα για τα κρέατα ενός μήνα. Έχουμε μόνο 4 συμμετοχές, άρα έχετε πολλές πιθανότητες. Καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. 2-2. Όχι ρε φίλε, πασαραϊκός φουλ. Έτσι, ακούω. Για πες. Καταρχήν βάλε για τα κρέατα γιατί έχω τον κουμπάρο πολύ κοντά. Έλα. Στον κουμπάρο. Για πες. Από το νούμερο που σε παίρνουν τα ψηφία. Δεν ξέρω τώρα, πες μου ένα μικρό όνομα και να βάλω και τα... Στελάρας 283, γράψε εντάξει. Στέλιος 283. Ωραία. Ακούς. Ναι. Έχω να πω για την ΕΡΤ. Συγχαρητήρια ρε παιδιά, έρχεται ο Μυραλάς, στέλνετε βαν, στέλνετε δημοσιογράφους, αυτά τον Αντάλο. Δηλαδή ήταν πολύ καυτό το θέμα του Μυραλάς. Για ένα θέμα της πλάκας Μακεδονίας δεν στέλνατε κανέναν. Είστε άξιοι που σας πληρώνουμε. Όταν έκλεισε την πρώτη φορά η ΕΡΤ, πιστεύω μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ, στεναχωρήθηκε αρκετός κόσμος. Τώρα που να μην στεναχωρηθεί κανένας εκτός από τις οικογένειές τους που δουλεύουν εκεί μέσα, φίλε. Παίρνουν ένα κάρο λεφτά και είναι προσκυνημένοι, είναι ξεφτυλισμένοι, είναι αξιολύπητοι. Αξιολύπητοι είναι όλοι αυτοί που την κυβερνάνε και την εκπροσωπούν την ΕΡΤ παντού. Είναι αξιολύπητοι. Τρελάθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Τρελάθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ο κόσμος στο εξωτερικό. Πραγματικά εξοργίστηκε. Ειδικά ο κόσμος έξω που περιμένει από το κρατικό κανάλι να ανοίξει εκείνη τη στιγμή. Δεν πρέπει να υπάρχει. Να έχεις παντού στα μπαλκόνια κάμερες. Να έχεις ντρόν. Να καλύψει αυτό το τεράστιο γεγονός. Και αν να σου πω και κάτι άλλο. Θα σου πω και κάτι άλλο. Αν αρχικά. Ότι εντάξει μπορεί. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να πέσει ανέξω τον υπολογισμό. Όταν μαθαίνει ότι εκεί. Όπως είστε! Πέρυσι κάνεις ζωντανή σύνδεση, φίλε. Βγάζεις τον κόσμο να το δει όλη η κοινωνία. Όλοι οι φίλοι, σε ζωντανή μετάδοση. Τους πληρώνω στο μαγαζί, τους πληρώνω στο σπίτι, τους πληρώνω στο σπίτι της κόσμου που σπουδάζει. Τους πληρώνουμε σε 4 μεριές και είναι τόσο ξεφτυλισμένοι. Τόσο. Και τα έργα μας θα στέλνανε την ΕΡΤ για να καλύψει το Βιερίνια, τον Αζεβέδο, οποιοδήποτε και του ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, του Ολυμπιακού. Αυτό είναι άλλο ρε παιδί μου τώρα. Είναι άλλο, ναι. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή κάποια πράγματα μετά λέμε πολύ καλά, πολύ καλά μας κάνουν οι ξένοι, γιατί οι ξένοι κοιτάνε την πάρτους, κοιτάνε την πατρίδα τους. Εμείς τι κάνουμε.
κοιμόμαστε όρθιοι. Τι κάνουμε ρε φίλε. Δηλαδή τους έχουμε βάλει όλοι πέρα από 2-3 χιλιάδες, 10 χιλιάδες διευθυντές και δεν κάνουν τίποτα. Λιβερό. Και ξέρεις κάτι. Την πληρώνουν και παιδιά που δουλεύουν εκεί και δεν έχουν καμία ευθύνη τώρα. Και όχι, παίρνουν 5 εκατοστάρια τεχνική. Λοιπόν, όχι. Τώρα ξέρεις την Πινελίκη. Πέφτει από χθες. Την πληρώνουν άνθρωποι που είναι εκεί, παίρνουν απλά ένα μισθό και την πληρώνουν γιατί κάποιος πρέπει να δώσει εντολή, κάποιος ανώτερος. Δεν μπορεί ο κάμεραμάν να πάρει την κάμερα ή κάποιος να κλέψει το βαν και να βγει να κάνει σύνδεση. Νομίζω το καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για τους απλούς, για τους ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, για τους μεροκαματιάριδες. Όπως να δώσω ένα παράδειγμα, Κώστα, το Σάββατο πήγα τη μάνα μου στο νοσοκομείο 5 ώρες. Και είχε εκεί μια κουπελίτσα, τη βρίζα, τη φωνάζα, την κάνανε που προσπαθούσε να εξυπηρετήσει. Και πάω και τη λέω συγχαρητήρια κουπέλα μου για την ευγένεια. Κόπηκε. Έλα. Δηλαδή, ναι. Τα ακούνε αυτοί που δεν πρέπει να τα ακούσουν, γιατί ο άλλος νομίζει ότι αυτοί είναι οι εκπρόσωποι του κράτους. Αλλά αυτοί που είναι μεγάλοι και παίρνουν τα πολλά λεφτά, αυτοί είναι αξιολογικοί. Τους... αυτοί φίλε δεν κατέβηκαν ποτέ στον κόσμο. Είναι σε κάποιο ωραίο γραφείο, είναι σε κάποια ωραία σαλόνια, σε κάποια δερμάτινη πολυθρόνα και δίνουν εντολές. Χώρια που έχουν μπει, με ποιον τρόπο έχουν μπει. Ένας Θεός ξέρει. Ωρα, για να σκύψουν χαμηλά να δουν τον απλό εργάτη, τον απλό τον εργαζόμενο, άστο, μην το ψάχνεις. Τέλος πάντων. Και αύριο μόνο να κρατήσουμε το 0. Μόνο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί αυτά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Σήμερα είναι τόσο μεγάλο αυτό που έγινε την Κυριακή που βλέπετε ο απόϊχος και τα απόνερα ακόμα μας επηρεάζουν. Δεν γίνεται. Μιλάει όλοι οι φίλοι γι' αυτό. Γεια σου Στέλιο. Τηλιά. Καταλαβαίνετε. Αύριο θα ασχοληθούμε εκτενέστατα με το παιχνίδι του κυπέλου. Αλλά δεν γίνεται, βλέπετε, είναι πολύ μεγάλο αυτό που είναι την Κυριακή για να περάσουμε έτσι, να το περάσουμε βιαστικά σε μια μέρα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Έλα, Κωστάκη. Καλώς το παιδί! Έλα, ήθελα να με χτύψει εγγονό στο κουδούνι τώρα. Όχι, ρε Κωνσταντίνε! Θα τον ανοίξω, αγόρι μου. Ήρθε να με δει, να... Είπα το εξής και χθες το λέω και σήμερα, επίτρεψέ μου. Πες, αγόρι. Θα ήθελα με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω κάποιον ο οποίος ήταν ενάντια στο συλλαλητήριο. Ήταν αντίθετος σε αυτό που έγινε. Όχι. Σεβόμαστε τον καθένα εδώ. Να βγει και να μου πει, ξέρεις κάτι, είναι λάθος αυτό. Έχω άλλη άποψη. Ναι. Διαφωνώ. Δεν χρειάζεται να δεν έχω κανένα να θέμα. Ούτε πρόκειται εμείς να κάνουμε εδώ bullying, ούτε τίποτα. Ούτε να τον λιθωρήσουμε, ούτε να τον αποκόψουμε από την παρέα. Θα ήθελα πολύ όμως να δω το σκεπτικό αυτών των παιδιών που λένε όχι. Ασχέτως τι πιστεύουν, ασχέτως με κόμμα, με ιδεολογία, ασχέτως με χρώμα, όλο αυτό δεν είχε κόμμα, το καταλαβαίνετε. Όσοι προσπάθησαν να το χρωματίσουν έχουν πονηρό σκοπό, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ύποπτοι. Βάζουν τις κομματικές, ας πούμε, ταυτότητες πάνω από την πατρίδα μας. Αυτό ήταν, εδώ βγαίνουν και σε λένε... Τώρα μου στέλνει μήνυμα, ναζιστές, δεν μπορώ, λένε, τσόφα δεν... μου, αν το διαβάσω αυτό το μήνυμα πάω φυλακή. Έλα Βαγγελάκη, έλα. Να το ξέρεις. Λοιπόν, αν διαβάσω το μήνυμα μου στη Σοφία, ο Τάδε λέει πλήρωσε Πακιστανούς για να βγάζουν τα πανό για το συλλαλητήριο. Ναι. Λοιπόν, ο Τάδε διευθυντής... Άστο, τσόφα μου, άστο, θα μου φέρνει η Νεκταρία να πούμε την εφημερίδα στα... Ναι. Στη στενή, άστο. Για πες. Λοιπόν, Κωστάκη, για να μην τρώω πολύ χρόνο, γιατί τα παιδιά μίλησαν πολύ σωστά όλα, ένα πράγμα θα πω. Ας ελπίσουμε το άλλο το συλλαλητήριο να γίνει για άλλη δουλειά, να πούμε. Όχι μόνο για τη Μακεδονία. Να ξυπνήσουμε λίγο, να βάλουμε μπρος, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο ο κόσμος από μόνος του θα καθαρίσει την μπουγάδα. Τελείως. Αλλιώς δεν γίνεται. Σόκαρε τώρα, πολλούς ο όγκος. Είναι τώρα, όταν βλέπω ότι κανένας δεν είπε τίποτα, δεν κάνει. Άρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι γίνεται, ρε φίλε. Ένα κανάλι να μην βγει να πει κάτι, ρε. Τόσο πολύ δηλαδή. Δεν ξέρω ρε Κώστα, εμένα με φαίνεται περίεργο. Άσε την κρατική τηλεόραση. Τα άλλα τα ιδιωτικά τα κανάλια τι κάνουν ρε φίλε. Εγώ την κρατική δεν τη βάζω. Εντάξει, πάει σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα κάνει τα στραβά που δεν πρέπει. Οι άλλοι τι κάνουν. Τίποτα. Περίμενα να δείξουν κάτι. Λοιπόν Κωστάκη, ο Βαγγελάης με γελάει. Σε λέει τι λέει ρε. Ζουμού σου πες του, παιδιού. Λοιπόν, άκου να δεις φιλαράκι. Για τον Γιαννάκη, τον φίλο μας, εγώ να στείλω ένα χαιρετισμό μεγάλο σε όλα τα παιδιά του εξωτερικού, σε όλα τα παουτσάκια. Γιαννάκη, η ομάδα φέτος σας στεναχώρησε, αγόρι μου. Δεν κάναμε την πορεία που έπρεπε. Το χρόνο θα μας ανταμείψει, εσάς ειδικά, που είστε αιχμή του δώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Καλό κουράγιο, φιλιά, τον Γιώργο. Και Κωνσταντίνε, σε βάζω και σένα για τα κρέατα, έτσι. Φιλαράκι, βάλαμε όποιο παλικάρι έρχεται άμα τα κερδίσω, δώστε με όλη μου την ψυχή, αγόρι μου. Πολύ τεκνώσει άνεργος. Αγόρι μου, ζούμου σου, ρε, μη μασάτε τίποτα, πάμε. Γεια σου, αδερφέ μου, ζούμου σου, αγοράκι μου, αγοράκι μου. Φιλιά, πάμε, δυο γραμμές ακόμα. Τι,
Πέντε έχει. Πω. Εφτά. Ναι, καλημέρα. Πάμε, μπαμ, μπαμ. Μην παίρνω τίποτα, ε. Θα προλάβω. Δώσε, έλα, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε, πέσαμε, πάμε στον Μέθε, να Μέθε. Να ευχαριστήσω τον σταθμό. Έλα. Να ευχαριστήσω τον σταθμό. Νίκος Αλαβάντας. Το καλύτερο λίμπερο που πέρασε. Είμαι σαφής. Για το εισιτήριο που μου χάρισε το αυριανό. Φιλιά πολλά, φιλιά. Μετά από το σπριντ που έκανα, κατάλαβες τι λέω. Κέρδισα το εισιτήριο μετά από το σπριντ που έκανα για το αυριανό παιχνίδι. Αγόρι μου, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω που δεν βγήκατε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Έλα το παιδί. Καλώς τον. Έλα, έλα μανιού. Έλα αγόρι μου. Τι έγινε. Καλά αδερφέ. Μεγάλο αγώνα για να πιάσουμε μια γραμμή. Πω, 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 πω. Φτύσε μας. Φτύσε μας. Μπράβο. Χάρη, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 064. 064. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πες μου αυτό που θες. Δεν έχω να πω πολλά. Έχω να πω ένα πράγμα. Αυτό που έγινε με το συλλαλητήριο ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα το τι θα ακολουθήσει. Ας τον προσέξουν οι φωστήρες και ας έχουν το νου τους. Γιατί στα δύσκολα φαινόμαστε. Το έχουμε αποδείξει. Ακριβώς. Ακριβώς. Ραντεβού αύριο όλοι στο γήπεδο, παιδιά. Εκεί. Έχει αύριο, σκόλ, αύριο εκεί. Σκούρα. Βρε, δεν μασάμε, βρε, δεν μασάμε, βρε. Φιλιά. Θα παλέψουμε. Γεια σου, Χάρη. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε. Μια γραμμή, δύο ακόμα. Τελευταίες. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Ήθελα να σε πάρω και από χθες, αλλά είχα πολύ δουλειά στο γραφείο. Ας έχεις δουλειά και ας μην μπορείς να μας πάρεις. Όχι, σας ακούω φυσικά πάντα. Είμαι φαν. Μπράβο. Απλώς ήθελα να σε συγχαρώ για τον παλμό που μετέφερες με τόση ένταση και νεύρα από το συλλαλητήριο. Τιμάει και σένα και την εκπομπή σου και το σταθμό. Που δεν εστιάζεις μόνο στα αθλητικά γεγονότα. Αλίμονο. Υποχρέωσή μας. Ναι, στα κοινωνικοπολιτικά και με πάρα πολύ έτσι, ένταση και νεύρο, όπως κάνεις όταν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έτσι πρέπει. Για αθλητικά γεγονότα. Αυτά είναι και αλληλένδετα μεταξύ τους. Πρώτον και δεύτερον, είναι ένα θέμα που είναι πέρα από πολιτική, πέρα από κόμματα που δεν έχουμε τέτοια θέματα και συστήματα στην εκπομπή. Είναι υποχρέωσή μας. Αφού είστε έχουμε το μικρόφωνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Είσαι ακριβώς στην αντιπέρα όχθη. Εσύ είναι προς τιμή σου και στα κανάλια είναι ντροπή τους. Εντάξει. Απαράδεκτο. Μιλάμε και καλά κάνεις και διευκρίνησες, όχι τους ανθρώπους που βγάζουν ένα μεροκάματο. Επειδή τρώνε μπούλινγκ τώρα, επειδή τα παιδάκια αυτά που είναι εκεί, μιλάμε ακριβώς, τώρα για τους καμεραμάν, τους μοντέρ, αυτά τα πιτσιρίκια που τρέχουν έξω ρεπόρτερ, τρώνε όλο το κρύο. Δεν μιλάμε για αυτούς. Για τους υπέρ. Δεν παίρνουν αυτή η απόφαση. Δεν μπορεί ο οδηγός που είναι στο κρύο με το βαν να το πάρει και να φύγει, έτσι. Γι' αυτό κάνουμε. Γιατί μπορεί να απολυθεί και να μην βρει δουλειά με αυτή την κρίση. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα σε βάλω και στην κλήρωση, θέλεις. Ναι, πράγμα. Πες μου λίγο το όνομά στο μικρό. Χριστίνα και 577. Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε. Ακόμα μια, δύο γραμμές. Ναι! Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Αργύρης από Τούμπα. Γεια σου, ρε Αργύρη! Ρε το πατρικό μου, κύριε. Μια φορά του πιώτης, πάντα του πιώτης, φίλε. Δεν υπάρχει. Δίπλα από εκεί είμαστε. Επειδή με κάλυψαν όλα αυτά εδώ, μόλις βάλεις την κλήρωση για τα κρέατα. Πες μου λίγο. 171. Αργύρης 171. Γεια σου Αργύρη! Φιλιά! Γεια σου, φιλιά, φιλιά! Πάμε! Μια, δυο ακόμα προλαβαίνουμε! Να μπείτε στην κλήρωση! Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή! Νέλα! Κωστή, εγώ είμαι! Έλα! Έλα, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Νίκος από Επτάλοφο. Γεια σου ρε Νίκο, Seven Hills! Σε βάζω και σένα, έτσι! Βάλε 141 και θέλω να καταγγείλω την L3, την ανθεληνική L3, διότι γνωστός δημοσιογράφος, δεν θα πω όνομα, καλούσε δημοσίως στην ανθεληνική αντιπορία, αντισυλλαλητήριο στην Καμάρα την ίδια στιγμή που εκατομμύρια Έλληνες δεν δέχονται τη Μακεδονία. Σοβαρά, έγινε τέτοιο πράγμα μέσα από, μέσα από την έγινε L3. Τέτοιο πράγμα, έγινε μέσα στην L3. Μάλιστα. Και πραγματικά λυπάμαι. Είναι αδιανόητο. Θα ήθελα πολύ να ρωτήσω αυτά τα παιδιά τι πιστεύουν για το θέμα. Δηλαδή είναι ωραίο να είσαι αντί σε κάτι. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά ενάντια σε τι, δηλαδή δεν θέλουν να, το όνομα να είναι μόνο δικό μας. Θέλουν να ονομάζεται και η γειτονική χώρα έτσι αυτό. Τι πρεσβεύουν ας πούμε, ή είναι αντί σε οτιδήποτε υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνω ρε παιδιά. Τι να πω, μα ψαχτείτε είναι κάτι. Όχι, είναι ωραίο να είσαι αντιδραστικός. Δεν είναι άσχημο να έχεις τη δική σου άποψη. Ή να πηγαίνεις αντίθετα σε αυτό που πιστεύει ο άλλος. Είναι υγιές. Αλλά εξήγησέ μου όμως τι είναι αυτό που πρεσβεύεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Τι είναι αυτό δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μόνο μια Μακεδονία. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
Νέο κάλεσμα, Κωστή. Έλα. Νέο κάλεσμα για τις 5 του μηνός υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα γίνει πάλι ένα συλλαλητήριο μετά το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 4 Φεβρουαρίου. 5 του μηνός πάλι στο ίδιο μέρος. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ναι, είναι νέο κάλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά. Καλύτερα θα έχουμε στην πορεία. Ευχαριστώ. Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καιρός. Καλημέρα, καλημέρα. Τελειώσαμε. Μία ακόμα. Δώσε μία τελευταία γραμμή. Και γίνονται 10 τα παιδιά που μπήκαν στην κλήρωση. Θα βάλω νούμερα ανάποδα και μπερδεμένα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Είσαι ο. Εγώ είμαι ο Θανάσης. Γεια σου ρε Θανάση. Γιόρταζες κιόλας ρε. Έχω Θανάσιδες. Μπαμπάδες, ναι, ναι, γιους, ναι, ναι. Ανήκια, χρόνια πολλά και τα περασμένα. Έλα, για χρόνια πες λοιπόν. Χρόνια πολλά και τα περασμένα αδερφέ. Έλα, για πες μου. Λοιπόν, όλα αυτά. Σε βάζω και σένα. Θανάσης, πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 2,96. Ωραία, 2,96. Τέλεια. Όλα αυτά που λέει ο κόσμος είναι ωραία. Όταν είμαστε ενωμένοι δεν σταματάει κανένας αυτό τον κόσμο. Πολύ σωστά. Τόσα χρόνια είμαστε μέσα στη διχόνια, όχι αυτό είναι καλύτερα, έτσι. Γιατί να μην είμαι εγώ, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, ναι, και πάει ακριβώς, λέγοντας. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αυτό είναι το πάνω. Βέβαια αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ βέβαια. Βλέπεις όταν μας έχουν... Φυσικά. Μας βάζουν φίδια, ξέρεις, είμαστε στο χαμό. Το μόνο που φοβούνται, να ξέρεις, είναι αυτό αδερφέ. Να είμαστε εμείς μεταξύ μας μονιασμένοι, ενωμένοι με τις διαφωνίες μας, με τις διαφορές μας, με την κριτική μας, έτσι, ποτέ προβατοποίηση. Φοβούνται εγώ αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Πήρα μία απόφαση από την αρχή της χρονιάς και είπα, από τη στιγμή που είπαν ότι στοχεύουμε στο double, δεν θα κάνω ούτε μισό αρνητικό σχόλιο για την ΠΑΕ πουθενά. Ναι. Ούτε σε site, ούτε πουθενά. Να τελειώσει η χρονιά, να τα πάρουμε, ναι, να τα σηκώσουμε, να ξέρουν, να καταλάβουν ότι είμαστε μονιασμένοι και από εκεί, ναι, και πέρα το καλοκαίρι, έτσι, τα δεν είναι όλα. Δεν είναι κακό η κριτική. Όταν η ομάδα δεν περπατούσε καλά και κάναμε την κριτική, γιατί την κάναμε. Δεν επιχαιρόμαστε που η ομάδα δεν πάει καλά. Δεν στηρίζουμε την όποια κροματικότητα σε αυτό. Τι λέμε, διορθώστε το, γιατί είναι ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και όντως, δεν λέω ότι άκουσαν εμάς, αλλά γενικά του κόσμου την επιθυμία. Έχει διαφορά το να κάνω κριτική επειδή θέλω να φτιάξει το πράγμα και διαφορετικά να μπαίνω πάνω και να ισοπεδώνω τα πάντα. Για να βγάζω, να πούμε, όλο μου το κόμπλεξ την ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε φιλώ. Είπατε. Δώσε μου, μάλλον άσε, θα το κάνει ο Ιχολύπτης για να είμαστε έντιμοι. Φιλιά πολλά. Έγινε. Φιλιά. Έγινε. Φιλιά. Λοιπόν, τέλος με τις γραμμές, πρέπει να φύγω. Ήδη έφεγα 2-3 λεπτά από τα παιδιά που έρχονται. Θέλω να μου πεις, Χρήστο, δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 10. Κάτσε να τα βάλω, να βάλω σε όλα νούμερα. Περίμενε. Ωραία. Τα έχω ανακατεμένα τώρα για να μην είναι με τη σειρά. Πάμε. Δύο νούμερα. 3 και 8. 3. Το 3 είναι ο Χάρης με 0,64. Ο Χάρης είναι το 3. Και το 8 είναι ο Αργύρης σε 171. Ο Χάρης σε 0,64 και ο Αργύρης σε 171 που πήρατε πριν τηλέφωνο, παίρνετε τώρα στη γραμματεία. Η Γλυκητάτη, η Ευγενεστάτη, η Χαριεστάτη, η Μαριλής. Θα σας σηκώσει το τηλέφωνο και θα της πείτε το ονοματεπώνυμό σας για να το στείλουμε εμείς στα δύο κρεοπολία. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, μην ξεχνάτε χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, Καλόε, Αλόι με Μύρτιλο και φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τα πάντα σε τέντα, αντιενεμική ζελατίνα και πέργολα. Φιλιά πολλά, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα για το σημαντικό, για το κομβικό μάτς κυπέλου. Σήμερα τα απόνερα από το μεγαλειώδη συλλαλητήριο απασχόλησαν και έτσι πρέπει την εκπομπή μας. Αύριο περισσότερα. Φιλιά, bye bye!